φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός το Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε. Μπάγκερ Ρεάλ 1-2. Παναθηναϊκός τι έκανε? Κέρδισε δυστυχώς. Πού στο μπάσκετ? Στο μπάσκετ. Έχασε, ρε. Α, έχασε. Καλά, εκεί ήσουν, δεν κατάλαβε ποιο κέρδισε. Δεν μιλούσα με ένα συμπαθητή μου, δεν παρακολουθώ μπάσκετ. Έχασε. Το σκότωσε ο Κάρολ τον Παναθηναϊκό. Δεν προκρίθηκε, θέλει να πει. Όχι, δεν προκρίθηκε. Υπάρχουν δύο τελικοί αυτή τη στιγμή, αύριο του Ολυμπιακού μέσα στη Ζαλγκύρης και μεθαύριο του Παναθηναϊκού μέσα στη Ρεάλ. Που άμα δεν τους είναι μάτς στην ουσία νοκάουτ. Αν δεν κερδίσουν οι ελληνικές ομάδες, αποκλείονται. Αν κερδίσουν, στέλνουν τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει στην έδρα τους. Ναι. Πάντως όταν παίζει ο Παναθηναϊκός, τα μαγαζιά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μπάσκετ όταν παίζει. Στον μπάσκετ. Γίνεται της πόπης. Δεν ξέρω τα μαγαζιά, ναι, ξέρω σε εμάς τουλάχιστον. Σε πολλά μαγαζιά. Και εμείς ασχολούμαστε με Ευρωλίγκα, κάνουμε ωραία παρέα. Εσύ ασχολείσαι με την Ευρωλίγκα. Ναι. Είσαι κάνουμε ωραία παρέα κάτω, βλέπουμε τα παιχνίδια. Δεν φημίζεσαι για τον Μπόι, σαν και εμένα, δεν είσαι πολύ ψηλό παιδί. Σ' αρέσει τον μπάσκετ. Ο Καραγκούνης έβαζε τρίποτα όταν έπαιξε το φιλικό την άλλη φορά. Ο Καραγκούνης έβαζε τρίποτα. Ποιο είναι ο Καραγκούνη? Ποδοσφαιριστή. Τι τρίποτα έβαζε? Τρίποτα με ταμπλό έβαζε. Σε ένα φιλικό που παίξαμε εκεί. Εντάξει, το πάρουμε στο. Νικόλ Ντεάζιο να κάνει το Μαρσουπιλάμι. Φύγε από εδώ. Λοιπόν, και μια και είπαμε τώρα πρωτού τελειώσουμε, ναι, βλέπω τον Παναθηναϊκό αμέσω βγήκε απόδοση. Είναι 7,5 πάρα πολύ πόντι μέσα στη Ραλ. Ναι. Και ένα 85 μ' αρέσει πάρα πολύ. Σε τραβάει δηλαδή να το. Εγώ πιστεύω, ναι, θα είναι τελικό. Δηλαδή, ναι, και ο Παναθηναϊκό θα παίξει το τελευταίο του χαρτί. Λοιπόν, το γερούδιο που ήταν στον πάγο τη Μπάγκερ δεν μπόρεσε να δώσει το όφηση. Οι εναλλακτικέ που δεν είχε η Μπάγκερ είναι σοβαρό θέμα. Ο τραυματισμός. Τραυματισμός. Έχει δυο αλλαγές μέχρι το 35. Πολύ άτυχη σε αυτό. Εντάξει, ναι. Ο Μπόατεκ είναι μεγάλη απώλεια. Για μένα μεγαλύτερη ήταν ο Ρομπέν πάνω στο Μαρσέλο. Ναι. Από τη στιγμή που μπήκε ο Αλκανταρά στο 8ο λεπτό και δεν ήταν ο Ρομπέν εκεί να ταλαιπωρήσει, πήρε και μέτρο ο Μαρσέλο, έκανε και το 1-1. Το αδύνατο, ναι, του σημείο είναι η άμυνα, φυσικά.
Αλλά είναι δεκάρι, είναι εξτρέμ, είναι πασαδόρας, είναι εκτελεστής, είναι σουτέρ, είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από αριστερό. Εμένα το παιχνίδι μου θύμισε πάρα πολύ το παιχνίδι εντός έδρας της Ρεάλ με την Παρί, όπου η Παρί είχε τις ευκαιρίες να τη σκοτώσει τη Ρεάλ και δεν το έκανε και το πλήρωσε. Κοιτάξτε, όταν τη Ρεάλ στην δεν ώρα της, Μπάγερ, δεν τη σκοτώνεις. Δεν με έπεισε η Μπάγερ. Η Μπάγερ έκανε πολλές φάσεις. Δεν με έπεισε η Μπάγερ, είχε μονότονο τρόπο ανάπτυξης και θα σου πω ένα μυστικό. Αυτοί λένε 4-1-4-1 αυτό το σύστημα. Εγώ είδα ότι αυτό το ήταν πολύ αισιόδοξο, πολύ επιθετικό γενές αυτό το πράγμα, αλλά δεν είχε το ένα σμένα του Ρομπέν και το κλείσιμο προς τα μέσα και είχε το Ριμπερί, ο οποίος ας πούμε όλη η επιθετική Μπάγκερ πήγε από το Ριμπερί, ήταν εντελώς μονότονη. Ο Ριμπερί ο καημένος στο 72ο λεπτό, τώρα θα το πάθει το έμβραγμα, τελείωσε, ναι. Και έχει και ένα άλλο κακό είχε η Μπάγκερ σήμερα, είχε δυο εννιάρια τα οποία είναι βαριά για μένα. Λεβαντόφσκι, Μίλλερ. Ναι. Δεν γίνονται χαφ κατά συνθήκη, δεν γίνονται δεκάρια κατά συνθήκη. Έχουν ούτε ο πλάγια Μίλερ, μπορεί. Κατά κάποιο τρόπο εντάξει, έχει ο Μίλλερ ρόλο... τώρα. Ναι. Έχει το ρόλο που έχει στη Γιουβέντους ο ψηλός. Ο Μάτζουκιτς. Ναι, μια ίδια αυτό, πάστα. Αυτή τη βιόλα, ναι, ναι, αυτή, το χαμαλίκι. Τραβάει μεγάλο χαμαλίκι, να πούμε. Ναι. Και φυσικά ο Χάμες ήταν σε αθλείωτατη μέρα. Χάλι μαύρο. Ούτε ένα μεγάλο χάλι ο Χάμες, το οχτάρι του. Τώρα για τους άλλους. Θα πω ότι ο Ρονάλντο ήταν ανύπαρτος. Ένα γκολ με το χέρι το οποίο τον έβγαλε σε μεγάλο χώρο σήμερα. Δεν ξέρω γιατί ήρθε σε μεγάλο χώρο. Και στο μεγάλο χώρο ο Ρονάλντο έδειξε σήμερα ότι στο μεγάλο χώρο δεν υπάρχει. Είναι πολύ μεγάλο σκόρερ. Είναι φανταστικός εκτελεστής μέσα στην περιοχή. Κοντά στο κουτί είναι ασύλληπτος. Δυνατός σκόρερ αυτό κτλ. Αλλά. Δυνατά πόδια. Ναι, δυνατά πόδια, αλλά δεν είναι για μεγάλες διαδρομές, δεν είναι για πλάγι ως εξτρέμ, δεν είναι για να έρθει από πίσω δεκάρι, δεν είναι. Δηλαδή, δεν. Εκείνος ο οποίος ήταν ο νούμερο ένα σήμερα για μένα ήταν ο Λούκα Βάσκες, ο οποίος έπαιξε και δεξί μπακ και τον είδαν σαν αδύνατο σημείο οι Γερμανοί και πήγαν να χτυπήσουν από εκεί, αλλά δεν τους βγήκε. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Λούκα σε δύο ρόλους, και σαν εξτρέμ και σαν δεξί μπακ. Και φυσικά ο Ράμος με τον Βαράν, ειδικά ο Ράμος. Εκεί στις. Γιατί ο Βαράν και ο Ράμος? Γιατί έκανα κουβέντα με τον γιατρό. Μου λέει ο Λούκας Βάσκετ. Εγώ λέω ότι ήταν και ο Καζεμίρο. Αλλά για μένα η MVP ήταν ο Ράμος και ο Βαράν. Γιατί ο Ράμος και ο Βαράν? Γιατί πήγε το παιχνίδι η Μπάγκερ εκεί που τη βόλευε. Πλάγια, γραμμή και φόρτωμα. Με οπότε εκεί έπρεπε Λεβαντός να είναι σε καλή μέρα να καθαρίσουν. Καθάρισαν όλο τον αέρα. Τον καθάρισαν. Όλο τον αέρα τον καθάρισαν. Ράμος, Βαράν, τρίτος ο Κασεμίρο. Και όσο έπαιξε ο Κατραχάλ, να πούμε, ποιος αναγκαστικά βγήκε. Δηλαδή, αν ναι, σε καμιά 15 γεμίσματα που γίναν, ότι η Μπάγκερ πήρε τρεις κεφαλιές. Του κόλου. Ναι, του κόλου. Σε μια αναμπομπούλα εκεί και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει. Οπότε εκεί respect, να πούμε. Εκείνο που είδα ότι ήταν επίσης φανταστικό το κομμάτι του Μόντριτς και του Κρος, ο Ίσκος στη γραμμή, γιατί έπαιξε λίγο πλάγια. Δεν με. Όχι. Ναι, άξονα είναι ο Ίσκο. Ο Ίσκο είναι πίσω από τον Ρονάλντο. Ναι, ναι. Να παίξει εκεί ο Λούκας Βάσκες, ξέρω εγώ, και. Δεν παίξει. Άνθρωπος, και ο Μπενζεμά φορ και ο Ρονάλντο στο πιο μεγάλο χώρο, αλλά έτσι όπως είδα τον Ίσκο σήμερα, δηλαδή ήταν σε καλή μέρα σε λάθος θέση. Κάπως έτσι τον είδα. Σε καλή μέρα σε λάθος θέση. Και φυσικά αυτός ο μπάσταρδος ο Μαρσέλο, ο οποίος δεν είναι αριστερό μπακ, είναι εξτρέμ, είναι δεύτερο φόρ, είναι δεκάρι, είναι πασέρ, είναι αυτός ο οποίος ο αντίπολος προπονητής λέει μπακ είναι, θα πιάσω τον Ρονάλντο, τον Λούκα Βάσκες, τον Ίσκο. Δεν ξέρεις πώς να τον αντιμετωπίσεις. Και πώς θα τον βάλεις. Θα πλαγιοκοπήσει, ναι, θα κλείσει προς τα μέσα. Θα κόψει, θα γεμίσει, δεν ξέρεις πώς να τον αντιμετωπίσει. Είναι απρόβλεπτος. Ακριβώς. Είναι απρόβλεπτος. Έχει αυτό το στοιχείο. Και μπορεί να σε σκοτώσει, ναι, επειδή η θέση του είναι. Δηλαδή είναι, πώς να σου το πω. Πόσο Βιερίνια το βάλανε μπακ, αλλά κάνει άλλες δουλειές. Θα μου πει τώρα, μην συγκρίνει τώρα ιστορίες. Βιερίνια, μην μα λέει. Αλλά το στυλ αυτό. Είναι ο αδύνατος κρίκος. Από εκεί χτύπησε. Είναι τυχερός ο Λαβρέντης ο Διανέλος, γιατί χτυπάει στο 8 ο Ρομπέν. Εκεί ο Ρομπέν χαμηλά. Μπορεί και μπέναλτι να έπαιρνε. Να κάνει διάφορα τρέλα και στον αέρα. Εκείνο ήταν σέντρες να πηδούσε να κάνει με τον Μαρσέλο. Ναι. Ήταν άτυχος εκεί. Και ο αμυντικός ήταν, ναι, μεγάλη απώλεια. Ήταν άτυχος εκεί. Μπάγερν. Έτσι. Ο αμυντικός. Βέβαια. Στο 35. Ναι.
Τώρα άλλα θέματα. Τι λέει, τι επικαιρότης, τι κάνεις, μουσι έχεις, γιατί μουσι καλοκαιριάτικα δεν μ' αρέσει. Σιγάντε. Τι μουσι έχω. Τι μουσι. Λίγο γεννάκι παραπάνω σιγά. Γεννάκι. Τι μπρουτάλ θα... Όχι ρε, ξέρεις μια άλλα την εβδομάδα. Τρίχει, δεν ξανθεί να αφήνουν μουσια ένα πράγμα. Λοιπόν, ναι, ναι. Πάμε στα θέματα τώρα. Μην κολώνεις, μα σου κάνω για την εμφάνιση. Όχι, δεν έχει νόημα ωραία. Τώρα. Ο κόσμος δεν του νοιάζει τώρα. Πώς που είναι και γυναίκες τώρα. Πώς. Λοιπόν. Γιατί αυτός, πώς το λένε, ο Σαράντος που θα έρθει αύριο είναι νάρκης, όσο να πούμε ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Είναι νάρκης. Σήμερα λοιπόν, το μεσημέρι που άκουγα είσαι εδώ πέρα τον κύριο δάσκαλο. Ποιο κύριο δάσκαλο. Από τη σχολή. Ναι. Λέει τις Κυριακές επειδή έχει το MMA. Ναι. Και θα πάντρεις και ο Κούκκος εκεί πέρα. Ναι. Βρήκε χασομέριδες, λέει, αυτοί που πηγαίνουν, λέει, στα σπορτς καφέ και βλέπουν ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή, οι πελάτες που έχει στο μαγαζί του δεν βλέπουν ποδόσφαιρο. Τι είναι δηλαδή, βλέπουν 24 ώρες MMA τέτοια. Εγώ τα τιμώ όλα τα σπορ και είναι και ωραίο σπορ αυτό. Ναι. Αλλά τώρα μην θίγεις ούτε πελάτες που έχουμε ίδιο πελατολόγιο, ούτε μαγαζιά τώρα τραβάνε οι χασομέριδες, λέει, στα σπορτς καφέ και βλέπουν μπάλα. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην θίγεις ούτε μαγαζιά, ούτε πελατεία. Ίδια πελατεία έχουμε. Μην τους θίγεις, μην τους μειώνεις. Θίχτηκες δηλαδή. Βέβαια, θίχτηκα. Φυσικά. Εντάξει. Καλά. Μεταξύ επαγγελματιών επιτρέπεται τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Πάνε οι χασομέριδες, λέει, σας πόρους καφέ και βλέπουν μπάλα εδώ. Θα έχει MMA την Κυριακή. Ναι. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο. Μήπως επειδή δεν έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, το είπε. Δηλαδή, τι να πάει να δεις τώρα τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ, αφού δεν έχει, ας πούμε. Καταρχήν έχει Ίντερ Γιουβέντους. Τι ώρα είναι. Ένα πρωτάθλημα, 10 παρατέρα εδώ. Έχει δηλαδή. Δεν το είναι βράδυ, μόνο. Σάββατο. Ναι, το Σάββατο. Ναι. Είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι για μένα. Ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια είναι εκεί. Ναι. Λοιπόν, κάτι άλλο που ακούσαμε εδώ πέρα από τα Ερτζιανά. Μια φήμη ότι λέει μπορεί να πάρει τα τηλεοπτικά. Λέει συζητάει λέει ο Καρυπίδης με το Ε. Ναι. Εγώ το ξέρω. Ναι, το ξέρει. Ναι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ναι. Όπως σας πέρασε από το μυαλό αυτό το πράγμα, ναι. Έτσι βγάλτε το. Γιατί, ήμουνα στο γήπεδο σήμερα. Ναι. Στο γήπεδο. Ναι, ήμουν στο γήπεδο σήμερα. Τι έκανες? Λοιπόν, να δω τον Άρη, ρε φίλε. Α, στο 2-0. 3-0. 3-0, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, ο κόσμος, δηλαδή, ούτε μισό διαρχίας δεν πρόκειται να πουληθεί έτσι και γίνει κανένα τέτοιο σκάνδαλο. Τι είπε ο κόσμος, δηλαδή, για να καταλάβω. Δεν θα πατήσει ο κόσμος ούτε στο γήπεδο, θα πάρει διαρχίας. Αυτή την εικόνα έχω. Εσύ δεν με τι θα πατήσεις. Αναγιανώσε να πατήσεις. Όχι, εσύ είσαι ουδέτερος παρατηρητής. Λοιπόν. Πες τους χουβαρντάδες εκεί που πηδάνε τα κάγκελα. Δώσε όπου θέλεις. Πες τους χουβαρντάδες εκεί που πηδάνε τα κάγκελα. Άλμα επί κοντό. Και έχω και μια άλλη απορία. Ναι, ας κάτσε να ολοκληρώσω. Άσε τους κουβαρδάδες. Άμα θέλει να μην βάλει τους κουβαρδάδες, φίλε, να βάλει τα πώς θα λένε αυτά που έχουν στις εισόδους και να μπαίνει ο άλλος με το εισιτήριο. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Κάτσε τα στο πω. Μην τα συγχαίει αυτά. Να στο πω τώρα, εγώ το μίλησα στον πρόεδρο. Εσύ το μίλησε στον πρόεδρο. Πρόεδρε, όπως σου μπήκε από το μυαλό, ξέχασε το. Δεν θα πατήσει άνθρωπο. Δεν ξέρω αν το βάλε. Εσύ άμα το βάλε, ο ίδιο θα το ξεχάσει όπως το σκέφτηκε. Θα σου πω γιατί. Αυτό εδώ. Θα σου πω γιατί. Ναι. Επειδή είστε χουβαρντάδες έργα. Ναι, επειδή τον αγαπάτε χουβαρντάδες. Πολύ τον Άρη. Ναι. Τζάμπα όμως. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή δεν τα βρήκε ο άνθρωπος με το. Με ποιον. Με το κανάλι το Νόβα. Α, τα βρει με οποιοδήποτε. Κάτσε, πολλά κανάλια έχει. Περίμενε, ρε. Έμαθα εγώ ότι ο κύριος Σαββίδης δίνει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πειράζει. Ναι, άκου τώρα. Ας δώσει και 10. Ναι. Δεν και τα επειδή, θέλουμε. Αν μπορείτε να τα μαζέψετε εσείς, πολύ ευχαριστώ. Επειδή όμως δεν μπορείτε, ας το κάνουμε. Είναι επαγγελματική αυτή. Δεν τα θέλουμε. Δεν τα θέλουμε. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε, λέμε. Επειδή είστε κουβαρντάδες λοιπόν. Μαζέψτε 2 εκατομμύρια και μην τα θέλετε. Λοιπόν, ας βάλει τουρνικέ για να μην χάνει εισιτήρια ο κύριος Καρυπίδης. Τώρα τουρνικέ να βάλει. Ας βάλει τουρνικέ να μην χάνει εισιτήρια, είναι δικό του πρόβλημα. Τι σε πειράζει εσένα άμα πάει στο Ε το λοιπόν, τηλεοπτικό. Εγώ θα σου πω ένα ενδεχόμενο. Από τον Ολυμπιακό τρεις δανεικούς. Για περίμενε, ναι. Για πες μου ρε. Εγώ ρωτάω τους Αριανούς. Εγώ θα σε πω. Που θέλουν από τον Ολυμπιακό δανεικούς. Αλλά δεν θέλει. Μπορούμε να το βάλουμε και θέμα αν θέλουν ή όχι το Ε. Να το βάλουμε και θέμα στο Λαϊκό Δικαστήριο αν θέλει. Ναι. Έτσι. Ένα αυτό λοιπόν. Γιατί θα υπάρχουν Αριανοί που θα ψηφίσουν. Δεν ξέρω. Όσοι να είναι δηλαδή. Εδώ υπάρχει όλη η Ελλάδα λοιπόν, και είναι μια κάτσε να σου βγάλω εγώ ένα σενάριο. Για δεύτερη, τρίτη αγωνιστική. Παίζει, τυχαίνει και γίνεται Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Συγκλήρωση. Ναι. Στο Χαριλάου. Ναι. Λοιπόν, γίνεται καμιά ιστορία. Και ποδόσφαιρο είναι, κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Βγαίνει κανένα 0-1 εκεί. Κανένα λάθος της όμηνας ή οτιδήποτε. Ναι. Άντε βγάλει από το μυαλό του Αριανού και είναι στο έψιλον το παιχνίδι. Ναι, τι θα γίνει. Άντε βγάλει από το μυαλό του Αριανού ότι δεν έχει γίνει καμιά ιστορία και γίνεται μέσα το γήπεδο ναι. Ουγκάντα. Ουγκάντα.
Εδώ στα λέω εγώ έγινε... τώρα, στα λέω εγώ τώρα να τα προλάβω. Εδώ το γήπεδο δεν έγινε Ουγκάντα όταν πέσατε γάμα. Βρε, άσε τώρα που σου λέω εγώ τώρα. Εδώ δεν έγινε Ουγκάντα όταν παίξατε στο σουφλί ντέρμπι. Τώρα άσε τα Ουγκάντα να γίνει. Άσε το σουφλί. Το Άρης Πάοκ. Τι Ουγκάντα να γίνει. Εγώ πρόεδρε προσπαθώ να προλάβω τα. Ο πρόεδρος σας έβγαλε από τα σκατά στην Αλφα Εθνική. Δεν ξέρα μας έβγαλε τα σκατά. Πρόσεξε να δει. Τον Άρη έχει ο πρόεδρος. Γεμάτο το γήπεδο. Δεν έχει κανένα καφενείο. Όχι, τον Άρη έχει πάρει ο πρόεδρος. Δεν έχει τώρα κανένα καφενείο. Λοιπόν, μιλάμε για τον Άρη εδώ πέρα. Ναι. Εντάξει, για την Μπαρτσελόνα μιλάμε, για τον Άρη. Για τον Άρη μιλάμε. Ναι. Δεν μιλάμε για καμιά ομάδα τη σειράς. Ο οποίος έχει τον Τον Πάπα εκεί πέρα. Τι είναι ο Τον Πάπα. Δεν ξέρω τι έχει. Θα σου πω τι είναι ο Τον Πάπα. Ο Τον Πάπα. Χορηγία θα δώσει, εντάξει, δεν είναι. Τον Πάπα έχει λέει μάρμαρα να πούμε. Χορηγία να δώσει. Ναι, και θέλει να πάρει ο Άρης τον Τον Πάπα μεγαλομέτωχο. Χορηγία. Ναι. Ο Δερμιτζάκης πιο πολλά αυτά έχει μάρμαρα εκεί. Ο Παύλος με τον αδερφό του. Τρομερό. Α πάει να πάρει ομάδα τη μηνιά σε μένα. Α σε πάρω Δερμιτζάκη. Α πάρει ομάδα. Μη μαρσάρι. Φωνάζει τώρα επειδή, επειδή έβγαλε εγώ την είδηση τώρα. Να προλάβω το κακό προσπαθώ εγώ τώρα που είναι νωρίς. Άμα πάρεις 2 εκατομμύρια, καλό είναι. Να προλάβω το κακό. Καλό, καλό ναι. Είναι. Καλό γιατί είναι. Θα διχάσει και τον κόσμο, ναι. Διαρχίας δεν θα πουλήσει και θα έχουμε προβλήματα. Ακόμα δεν ανεβήκαμε. Θα σωθείς κατηγορία. Ακόμα άνετο. Δεν ανεβήκαμε, θα έχουμε προβλήματα. Και θα σωθείς κατηγορία να τα πεις τώρα στην Κέρκυρα και στο Λεβαδιακό και στον Άρη. Η Κέρκυρα έπεσε. Λέω για ομάδες τέτοιες, όχι τύπου Άρης. Δεν θα τα λες αυτά τα πράγματα. Ο Άρης είναι για οκτάδα ομάδα. Τελείωσε. Ανεβαίνει, πάει για οκτάδα, δεν έχει. Καλά. Και η ψήρα στο γιακά τώρα, χαμένη εθνική ζωή. Χαλάρωσε λίγο. Ήμουνα. Στο λέω εγώ έτσι για καλό. Και κακό ήμουν. Ναι, εντάξει. Εννοείται ότι ήμουνα. Στόχος είναι εκεί να μην διαλύσεις το μπάσκετ και από την άλλη μεριά είναι μπάσκετ, να σωθείς κατηγορία, πάρεις και το πτωχό. Αυτό το λες εσύ. Αυτό το λες εσύ. Να πάρεις και από το έψιλον. Γιατί θες να έχεις δουλειά, άστα αυτά τώρα με τον Άρη. Γιατί εσύ άμα τον πάρει το έψιλον τον Άρη, θα έχεις εδώ πέρα 2 μήνες, 3 θα έχεις δουλειά βαρβάτη. Γιατί θα έχω δουλειά. Γιατί θα λες, σας πήρε ο Πάουκ, γίνατε του Πάουκ παρακλάδι και θα γίνεται εδώ ο χαμός. Τα ξέρουμε τα γράμματα. Εντάξει. Κάνουμε αρκετό καιρό παρέα, τα ξέρουμε τα γράμματα. Ο κύριος Καρυπίνης, όταν πήρε ο κύριος Καρυπίνης στον Άρη, στη Γάμα Εθνική, είπατε όχι. Γιατί να πούμε όχι. Αφού τα έχει καλά τότε και έχει κάνει δουλειές με το Σαμίδη, γιατί δεν είπατε όχι τότε. Τι δουλειές έκανε. Τι δουλειές, δεν ξέρω. Μπαλέτες. Επιχειρηματικά, σε τομές, αλλά στη Εθνική, σε μη ποδοσφαιρικού περιεχομένου δουλειές, είναι δικό του θέμα τι θα κάνει. Αυτό έχει να κάνει με τον Άρη. Φυσικά έχει να κάνει με τον Άρη. Γιατί σε πειράζει αν το έχει. Εγώ τώρα, αν έχει παλέτες, αν κάνει εμπόριο, τι κάνει ο άνθρωπος, εγώ δεν ξέρω. Δεν σε νοιάζει εσένα. Όχι, δεν με νοιάζει. Σε νοιάζει. Εννοείται ότι πρέπει όλοι να ελέγχονται από το κράτος για να μην χρεώνουν τις ομάδες. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Τι άλλο θες να πεις για τον Άρη. Να τα και τα ευχάριστα. Εγώ νομίζω ότι σε 2 εκατομμύρια δεν λες όχι. Λέω γενναίο όχι. Προτιμώ 1,5 από την ΟΒΑ και το κεφάλι μου ήσυχο και την ομάδα μου να είναι αγαπημένη όσο μπορεί να είναι. Ναι. Έτσι. Παρά 2 εκατομμύρια και να γίνει η ομάδα μέσα. Μην πω τι να γίνει, γιατί θα είναι μηνύσιμο. Μην κάνεις σαν τον Ολλανδό τώρα και σαν τον Μάνο. Όχι, δεν και θυμώσει ο πρόεδρος και σας ρίξει καμιά κατραπακιά για εσάς πάλι. Μην δεν κάνεις έχει, τώρα. Δεν είναι, σε προετοιμάζω να πούμε. Μην κάνεις τις μαγκές και τις ταστραβοστεωμελιάσματα να πούμε. Δεν και τα γουστάρα και τα δεύτερα και τα κάνω. Εκφράζω αυτή τη στιγμή. Θα κάνεις κακό στον Άρη, εγώ στο λέω. Θα παραπέμπεις πάλι με τον δημότικο μπλουζ. Πολλές φορές λέω εδώ πέρα ότι εκφράζω μόνο τον εαυτό μου. Θεωρώ ότι σε αυτό το θέμα εκφράζω το σύνολο του κόσμου του Άρη και καλό του Αριανού να καλέσουν και να πούνε τη γνώμη του πάνω σε αυτό το θέμα. Και εγώ λέω επειδή είστε χουβαρτόπεδα για. Δεν ξέρω τι λέμε. Εγώ θέλω να δω αν οι Αριανοί συμφωνούν μαζί μου ή όχι. Ναι, θε να το κάνουμε και θέμα εκπομπή. Δηλαδή να βάλουμε ένα από τα θέματα τη εκπομπή αυτά. Ναι, ποια είναι η γνώμη των Αριανών, έτσι. Εκεί ποιο, πόσοι Αριανοί είναι. Και εγώ δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με τον Άρη αυτό. Δηλαδή παράδειγμα. Αν ο Σαββίδη δεν είχε παράδειγμα τέτοιο, δεν είχε κανάλι. Ναι. Θα δεχόταν ο Παοξής και ο Αλαφούζος ήταν, ξέρω εγώ, δυνατός και ωραίος και τα λοιπά. Θα δεχόταν ο Παοξής να τον πάρει το Sky. Θα το δεχότανε. Να απαντήσω. Να απαντήσεις. Όταν τον πήρε ο Βιανόπουλος. Αντίστοιχο, έτσι. Όταν τους πήρε ο Βιανόπουλος παράρτημα με τα κουρασάν, τα μόλτο. Άλλο τίποτα. Άλλο αυτό. Όταν μιλάμε. Όταν είχαν τον Καγκάτσι στην ΕΠΟ παράρτημα του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ. Αυτά είπαν τίποτα. Α, τα ρωτήσεις. Όταν εσείς. Πήγατε με το ψηφίδι 3 μέρες στην Αθήνα και παρακαλάγατε το Μαρινάκι γιατί να σας δώσει τον Τάτο και τους άλλους και να φτιάξετε τον Αντρόμητο το μάτς, να το πάρετε χωρίς λεφτά η βαλίτσα, να σας σώσει. Τι να βρείτε, δεν βρείτε γιατί δεν βρείτε. Λυσσασμένα σκυλιά να πούμε. Άκουσε λίγο τώρα. Άκουσε λίγο να πούμε. Ρε τι επαναστάτες είναι αυτοί. Άκουσε, μην τα συγκρίνεις. 3 μέρες ήταν ο ψηφίδις στην Αθήνα. Μην τα συγκρίνεις. Δεν είχε λεφτά για το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο είναι ακριβά. Δηλαδή ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να φτιάξει ένα μάτσο που το χρειάζεται και θες να μου πεις. Είναι το ίδιο. Δεν λέω αυτό, βρε πουλάκι. Με το να γίνεις παράρτημα. Λέω, μην κάνεις τον επαναστάτη 1,5 μέτρο Άρης τώρα. Μην. Λοιπόν, δεν σου λέω επαναστάτης. Εντάξει.
Ναι, λοιπόν, ούτε ότι όλα τα παιχνίδια παίζονται τίμια και είμαστε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Οι Παοξίδες λέει όταν τα παράρτημα επί Μπατατούδη του Ολυμπιακού, τι είπαν οι Παοξίδες. Έγινε καμιά επανάσταση. Φίλε, πανηγυρίζαν τα κύπελα σαν τα κατσίκια, να πούμε. Έχει το Μέγκα ο Μαρινάκης, εγώ σου λέω. Τι έχει το Μέγκα. Ναι, και σε λέει ρε Σαββίδη, πάρε 5 εκατομμύρια τα τηλεοπτικά. Ναι. Ο Παοξίδες θα δεχόταν κάτι τέτοιο. Γιατί η Βόντα έχει το Μέγκα, ρε παιδί μου, Μαρινάκης. Πάρε 5 εκατομμύρια να πάρω τα τηλεοπτικά. Ναι. Θα δεχόταν ο Παοξής, να μας το πει. Αντίστοιχα. Παρτούζα να έχει την ΕΠΟ με τον Ολυμπιακό. Να βγαίνει τέταρτο ο ΠΑΟ και ο άλλος να παίρνει το πρωτάθλημα. Άσε ρε τώρα, επαναστάτης του γλυκού νερού όλοι εδώ απάνω να πούμε. Επαναστάτης του γλυκού νερού. 8.000 αριανοί, 300 εισιτήρια. Χουβαρδόπεδα τώρα. Αχουβαρδόπεδα τώρα. Πετάζεσαι που σε λέει και ο Ολυμπιακός. Άντε πάνε σε άλλα θέματα. Επαναστάτη του γλυκού νερού εσύ. Ναι. Λέγε θέματα. Τι θέματα. Τι άλλα θέματα. Δεν μου λες. Ναι. Άμα έρθει τώρα το έψιλον και σου πει στο μαγαζί που έχεις, θέλω να κάνω μια σύνδεση και να πάρεις κοντό εσύ με το φαλακρό άλλα 3.000. Τι θα... σύνδεση. Σύνδεση εκεί να παίζει η μαρμίτα εκεί και τα λοιπά. Σου έρθει τώρα ξαφνικά μια πρόταση. Άμα δώσεις χορηγία. Ναι, τι θα πεις. Εγώ τι είμαι, είμαι κάποιος. Α, θα τα πάρεις. Περίμενε. Ο Καρυπίδης θα μην τα πάρει. Ωραία, φίλε, περίμενε. Έτσι να πει. Σε κατατατατα. Μην γελάς καθόλου. Έρχεται το έψιλον να πει πάρε μια χορηγία εδώ, αναλαμβάνω την εκπομπή του Ραπτόπουλου, 1000 ευρώ το μήνα. Και την προβάλλω εγώ από το μαγάζι και σου δίνω 1.000. Τι αργιανός τώρα είσαι, δε. Πόσια. Ναι, αργιανός είμαι, αλλά τα δικά μου συμφέροντα είναι επιχειρηματικά. Δεν συγχαίονται με τα συμφέροντα του Άρη. Παρακαλώ. Μην τα μπλέκεις. Ναι, αλλά το έψιλον δεν γράφει πάω καπάνω. Μπορεί το έψιλον να με πει πάρε μια διαφήμιση του Καζαβίτη, ρε παιδί μου, από μένα έτσι. Γιατί να πω, έχει επιχειρηματία. Ναι, ο Καρυπίδης όμως να πει. Δεν έχω τον Άρη. Τι επαναστάτης. Είμαι πρόεδρος του Άρη. Τι ωραίος επαναστάτης. Το λάβαρο της επανάστασης. Δεν είμαι θεσμικό όργανο του Άρη, εγώ. Ξέρεις να λαλάς από εδώ. Δεν είμαι θεσμικό όργανο του Άρη, εγώ. Μη συγκρίνεις τώρα για να κάνεις τα δικά σου σύγκριση. Κύριε Σαββίδη, δώστε στη μαρμίτα μια αυτή και εμείς 2 εκατομμύρια σαν Αργιανοί δεν θέλουμε. Αλλά 1000 ευρώ στη μαρμίτα δώστε μας. Καλέ να κάνουμε τώρα αυτό που. Τι συγκρίνεις, ρε φίλε. Εντάξει, εγώ συγκρίνω. Δηλαδή, με τη λογική σου έρχονται οι Παοξίδες στο μαγαζί να βγάλω και τέτοιο του Άρη. Να πω δεν θέλω τους Παοξίδες με τη λογική σου. Ο Μπουγάτσας λοιπόν. Που είχε Μπουγατσαζίδικο, αλλά έξω οι Παοξίδες από τον Μπουγατσαζίδικο. Τι το κλείσε τον Μπουγατσαζίδικο. Είδες λοιπόν, χωρίς Παοξίδες πώς θα γίνει. Να μην κάνω δουλειά τότε. Αν εσύ 2 εκατομμύρια θα δώσουν οι Παοξίδες και θα πει όχι. Σε και... βλέπω σαν το Μάνο εκεί να παίζει με το διδημότικο πάλι. Τι συγκρίνεις ρε φίλε ανώμια πράγματα. Εντάξει, εγώ είπα την πρότασή μου. Εγώ έκανα ένα μαγάζι μη χρωματισμένο. Ναι, το ξέρω. Ναι. Άλλο τα οπαδικά μου πιστεύω. Και το έψιλον άλλο, και άλλο δεν το είναι χρωματισμένο. Μου. Ο Ευαγγελάτος τι ομάδα είναι. Ρε φίλε, άλλο. Δεν δουλεύει στο Σαββίδι. Η άλλη κουρού γυναίκα του Πέτρου. Δηλαδή περίμενε. Ναι. Θα κάνει αναμετάδοση αυτό του έψιλον, τον Άρη. Ναι. Και ξέρουμε ότι το έψιλον ανήκει στο Σαββίδι. Και δεν θα γίνουν μανούρες εσύ μου λες τώρα. Τι θα γίνουν. Θα πει καμιά θέση ανάποδα. Άμα πέσει. Ο Ευαγγελάτος είναι ΑΕΚ. Κοίταξε, άμα πέσει κανένα τούβλο, κανείς δεν θα φωνάξει. Καλά. Μόλις πέσουν τα τούβλα, ξέρεις, δεν φωνάζει κανείς. Να το έχεις υπόψη σου. Εγώ σου λέω ότι θα ξεκινήσει τούβλο, πουλή. Κανείς δεν μιλάει. Τώρα θα το πω εγώ. Θα ξεκινήσει πολύ στραβά η χρονιά. Καλά, ναι. Έτσι, εγώ τα λέω να τα προλάβω. Καλά, εντάξει, εγώ μου αρέσει που έχουμε τη δημοκρατία εδώ και τα εννοείται. Γι' αυτό είναι και τα τηλέφωνα να μας πούνε οι φίλοι τη γνώμη τους εδώ πέρα. Τρως γύρω. Πού και πού. Θα πας γύρω Καρβουνιές. Και θα τηλεφωνήσεις στο 231-0988-198. Γείτονες είμαστε. Θα πεις εκεί πέρα είμαι ο Χατζινάκος, εκεί με τον Στέφανο, φέρε 3 κιλά γύρω να πούμε, 4 κιλά πίτες και 4 τόνους πατάτες, γιατί εσείς τρώτε και πολύ. Σαν τον Παπαγιανόπουλο, μια... γιατί δεν πεινάμε απόψε. Ναι. Ναι, στην ταινία. Και στο 231-0988-198 μπορείτε να πάρετε και να σας έρθει στο σπίτι ή στο μαγαζί. Και φυσικά για να δείτε... Πόσα εκατομμύρια θα πάρετε από το Ιβάν το κανάλι, γιατί έγινε κουβέντα να πούμε. Στο 6949-77-42-63 πάρετε στη Χαρτομάτισσα, τη φίλη μας, για να δείτε αν δεν πάτε σε τι θέση θα πάτε και αν πάτε σε τι θέση θα τερματίσετε. Να έχεις υπόψη σου. Πάμε παρακάτω. Θα τα μάθουμε λοιπόν. Θα μάθουμε. Πάμε σε διάλειμμα και μισή τώρα. Να χαλαρώσουμε. Η κοιλιά σας κάνει εκπομπή, το έχεις καταλάβει. Η κοιλιά σας κάνει εκπομπή. Ναι. Τέλειος. Διάλειμμα. Η κοιλιά σας κάνει εκπομπή. Σας κάνει εκπομπή. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλαχή. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις, πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Αν θέλεις να έχεις ένα αυτοκίνητο πάντα προσεγμένο, custom design, premium car styling, αλλαγή χρώματος, car wrapping, επαναφορά χρώματος, κεραμική προστασία, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικός καθαρισμός, custom design, Μακρυγιάννη 106 με περιφερειακό Άνω Ηλιούπολη, 2310-201-202, custom design, premium car styling. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάνς XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάνς XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάνς XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάνς Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάνς XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Θύμησες να γευτείς γύρω με την νοστιμιά του παλιού καλού καιρού? Γύρω Καρβουνιές. Τώρα η Θεσσαλονίκη έχει το δικό της γύρω που ψήνεται όρθια στα Κάρβουνα. Στα Κάρβουνα και το χειροποίητο σουβλάκι, το παραδοσιακό λουκάνικο, το παραδοσιακό κεφτεδάκι με μοσχαρίσιο κυμά, αλλά και το μπριζολάκι σε σάντουιτς ή στο πιάτο. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα πάω, δεν εμπόρευσα. Και ό,τι άλλο επιθυμήσεις, στις Γύρω Καρβουνιές θα το ζητήσεις. Γύρω Καρβουνιές. Γύρος όρθια ψημένο στα Κάρβουνα, νόστιμο σαν τον παλιό καλό καιρό. Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκι με διαφόρα γωνία. Delivery 2310-988-198. Έκθεση αυτοκινήτου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 27, 28 και 29 Απριλίου. Θεσσαλονίκη Tuning Show. Τρεις μέρες φωτιά με πανίσχυρα αυτοκίνητα, πολύ θέαμα και ατελείωτη διασκέδαση στο απόλυτο Caravan. Ζήστο. Χορηγός Καούιλ. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της φετινής άνοιξης ξεκινά. Κάποιο λόγο γίναν όλα. Από 4 Μαΐου ο Νίκος Οικονομόπουλος μας υποδέχεται στο ολοκένουριο Fix. Νίκος Οικονομόπουλος. Οι νύχτες μας θα αλλάξουν για πάντα. Για παράδειγμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ο Νίκος Οικονομόπουλος στο εντελώς ανανεωμένο Fix. Σ' όποιον αρέσει τελικά αυτό που είμαι. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-514-511. Εδώ και 25 χρόνια η Χρυσούπολη αγοράζει τα παλιά σας χρυσαφικά σαν κοσμήματα και όχι σαν σκέτο χρυσό. Σας συμφέρει περισσότερο. Με σοβαρότητα και εχεμήθεια. Χρυσούπολη. Αξιόπιστες συναλλαγές. Τηλέφωνο 2310-555-093. Ω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Έρχεται Heavy Metal Σεισμός. You'll take my life. Η DD Music παρουσιάζει Rock Wave Festival 19 και 20 Ιουλίου. Terra Vibe. Iron Maiden. Judas Priest. Volbeat. Saxon. Τρεμόντι. Accept. Εισιτήρια προπολούνται Ticket House και tickethouse.gr. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Παοξίδες, 13.000 αεξίδες. Και τώρα θα γίνει της Πόπης την Παρασκευή, θα γίνουν 15.000 και 15. Θα κατέβεις? Φυσικά. Είναι ο τρίτος τελικός κυπέλου ΠΑΟΚ ΑΕΚ που θα κατέβω. Ένα Πειραιά και ένα ΠΑΟΚ και τώρα ποιος θα το πάρει δεν ξέρω. Ούτε με ενδιαφέρει. Εγώ μπάλα θα κάτσω να δω και ξύλο. Και θέλω να πάει μέχρι το 250 λεπτό και να παίζουν πέναλτι μέχρι τα 40. Δεν νομίζω να μας παίρνει να πέσει πάντως. Από την UEFA τουλάχιστον. Ναι, θα κρωθεί. Δεν μας παίρνει. Θα ρωτήσουμε την UEFA. Παραμονεύουν αυτοί. Ναι, καλά, θα ρωτήσουμε την UEFA αν πλακωθούμε. Εγώ πιστεύω θα είναι πρωτοφανή τα μέτρα που θα πάρθουν. Έτσι. Είναι. Πρωτοφανή τα μέτρα. Ναι, τι λες, σοβαρά μιλάς? Έτσι λέω εγώ. Ναι. Είπες αντίθετο, είπες ότι θα γίνουν φασαρίες. Συγκινήθηκα. Εγώ λέω ότι θα γίνουν φασαρίες. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να πω. Δεν συμφέρει σε κανέναν. Ποιο δεν συμφέρει? Στον ΠΑΟΚ συμφέρει. Καταρχήν στον ΠΑΟΚ δεν συμφέρει. Συμφέρει. Γιατί? Γιατί? Όπως πληροφορήθηκα. Τι πληροφορήθηκα? Ακόμα δεν έχει σβήσει η τιμωρία. Δεν έχει περάσει δηλαδή
η τιμωρία από τον προηγούμενο, ναι, προηγούμενο κύπελο. Ναι, ναι, καλά, καλά. Και αν γίνει το παραμικρό, θα είναι επί δύο. Τι επί δύο, θα πάνε λόγω χωρίς κόσμο. Λόγω υπότροπου. Σιγά, σιγά. Να το ξέρεις. Ο ΠΑΟΚ το συμφέρει να γίνει Brexit. Γιατί? Γιατί ο μόνος ανόητος που μπορεί να βάλει λεφτά ποδοσφαιρικά είναι ο Σαββίδης. Οι άλλοι δύο είναι γύφτη. Και άμα δεν βάλουν καθόλου λεφτά και τα βάλει ο Σαββίδης, θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Σε κανέναν επιχειρηματία δεν συμφέρει το Brexit. Σε κανένα. Ποιο που? Σε κανέναν δεν συμφέρει. Ναι, σε κανέναν δεν συμφέρει. Φυσικά δεν συμφέρει. Γιατί συμφέρει. Περίμενε. Τι θα γίνει δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ περίμενε. Βγαίνει δεύτερο, περίμενε. Ναι. Λοιπόν. Πιο πολύ το συμφέρει το Σαββίδη να γίνει Brexit ή να τα χώσει, να πάρει τρεις-τέσσερις παιχταράδες, ναι, και να πάει να διεκδικήσει είσοδο σε ομίλους Champions League. Τι να διεκδικήσει. Και να αλλάξει πρεστίζ ο ΠΑΟΚ. Τι να διεκδικήσει. Αφού λες εσύ είναι ο μόνος που θέλει να τα χώσει. Και εγώ σε λέω γιατί να θέλει Brexit ο Σαββίδης, ναι, και να μην θέλει να πάρει 2-3 παιχταράδες και να διεκδικήσει την είσοδο του στους ομίλους. Τι σημαίνει Brexit, ξέρεις? Brexit σημαίνει δεν έρχονται ξένοι ποδοσφαιριστές με μεταγραφή. Ναι. Σημαίνει απουσιάζουμε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ποιος έχει, ποιος έχει την καλύτερη ΚΑΠΑ 20? Καταστροφή είναι το Brexit. Μην το λες με μια κουβέντα. Θα σου το πω εγώ. Ναι. Ποιος έχει την καλύτερη ΚΑΠΑ 20 και το καλύτερο κομμάτι των ακαδημιών? Το έχει ο ΠΑΟΚ. Το έχει. Το έχει. Πού να ξέρω εγώ. Δεν ξέρω ποιος το έχει. Μόλις γίνει Brexit, αυτός εδώ ο Φλόρος, πώς το λένε τον τεχνικό διευθυντή, θα πάρει δρόμο να φύγει. Θα πάρει δρόμο να φύγει. Λεφτά για τις ενώσεις θα θέλει ο ΠΑΟΚ να πληρώνει δεξιά και αριστερά? Όχι. Το Brexit σημαίνει πολύς, ναι, πόσα γινόταν πτώχευση στην Ελλάδα αν, ναι, φεύγαμε από το ευρώ. Ναι, ναι. Πτώχευση, ναι, αυτό θα σημαίνει επακριβώς, ναι, με τους ίδιους όρους, ναι, ναι, για το ποδόσφαιρο εάν συμβεί. Σημαίνει πτώχευση. Ας παίξουν Έλληνες. Αυτό σημαίνει. Ναι, έλα εδώ σε πω τώρα. Ναι. Για μας τι θα γίνει. Και τους, για μας θα γίνει. Και εσύ θα έχεις λιγότερη δουλειά. Γιατί να έχω δει. Φυσικά θα έχεις λιγότερη δουλειά. Άλλο το κίνητρο θα είναι του πρωταθλήματος. Δεν μου λες. Μεταγραφές. Δεν θα έχεις εσύ να κολλάς τον καθένα που φέρνει μεταγραφές εδώ πέρα. Αν είναι Παλτό Αζεβέδο ή αν είναι ο Βιερίνια και πότε θα φορμαριστεί. Με τι θα ασχολείσαι εσύ. Με τον ΚΑΠΑ 20 θα ασχολείσαι. Πες μου εσύ το είναι προς συμφέρον. Θα έρχονται έξω από το Μετρόπολης μπαμπάδες πλούσιοι και θα λένε ο γιος μου, ο Πλατυπόδης, είναι παιχταράς. Θα λέει ο προπονητής. Περάστε από το σπίτι. Θα λέει ο δημοσιογράφος. Περάστε από αυτό. Θα γίνεται εσωτερική αυτή. Ρε εσύ, άκου να δεις. Ναι. Το καριολίκι. Τέλος δεν έχει. Θα έρχεται εδώ ο μπαμπάς που έχει ο γιος του τα μπούτια αυτά και θα λέει ο γιος μου είναι ο καλύτερος. Θα έρχεται, θα πληρώνει τον προπονητή. Θα έρχεται, θα κάνει διαφήμιση. Τι επιχείρηση έχει ο μπαμπάς? Λουκουμάδες της γιαγιάς. Ο γιος παίζει μπάλα. Να δώσουμε μια διαφήμιση και λέγοντα. Ο γιος παίζει, ναι, μπάλα. Εσύ. Ένα κορόιδο πεθαίνει. 40 γεννιούνται. Τι Brexit και Brexit. Τώρα δεν έχουμε Brexit. Τώρα δεν έχουμε Brexit. Σοβαρά, δηλαδή. Δεν συμφέρει σε κανέναν. Δεν συμφέρει, δεν συμφέρει σε κανέναν. Λοιπόν, στο μαγαζί είχαμε ρεαλίστες. Παιδιά 20 χρονών, 19-21. Όπως ο Γιαννάκης, ο σηματής της Ζένιας, της ανιψιάς μου. Και μου λέει η φαρέλα της τεράστιας Βασίλισσας ζυγίζει τόνους. Δεν θα την υποτιμάτε ποτέ. Φουλ για τελικό και το 13ο. Αυτό είναι, ναι, μεγάλη αλήθεια, δεν, ναι, το συζητάμε. Και ξέρεις αν το πάρει ο... Εμένα η καλύτερη μου θα είναι να πάει η Ρεάλ στο τελικό με τη Λίβερπουλ. Ναι. Θα λένε πάλι όλοι ήρθε η ώρα της Λίβερπουλ όπως λέγαν πέρυσι για τη Γιουβέντους. Και πληρωθήκαμε αδρά το παιχνίδι που παίξαμε τη Ρεάλ. Οι εργασίες λέει για τα τουρνικέ ξεκίνησαν. Και στον ΠΑΟΚ έχει τουρνικέ. Ένας μπαίνει με το εισιτήριο, καμιά 4-5 μπαίνουν. Δεν νομίζω. Δύο μπαίνουν. Δεν νομίζω, όχι, αυτό έχει ένας ελεγχθεί. Ένας μπαίνει τζάμπα. Εγώ από όσο ξέρω έχει ελεγχθεί πλήρως και πολύ σωστά έχει κάνει. Βρε στα τουρνικέ του ΠΑΟΚ σου λέω εγώ. Πληρώνουν όλοι εισιτήριο. Πώς μπαίνουν αλλιώς, ρε φίλε. Πώς μπαίνουν αλλιώς. Πώς μπαίνουν. Κάνουν τις πάπιες αυτές. Καλομαρία, τι. Φυσικά. Ένας μπαίνει και ένας είναι δεύτερος. Δύο-δύο μαζί. Ένας μπαίνει, ένας πλήρως. Βράτε που δεν νομίζεις. Δεν νομίζω. Όσο για τους δανεικούς από τον Γαύρο, σταμάτα Φαλακρέ να μας πρίζεις. Τρέμουμε λιβαδιά λαμία από όλων Φαλακρέ. Κοίταξε να δεις. Όταν είδε ο Ξανδράμος και ο Πανσεραϊκός έκαναν πλάκα και το σουφλί, η λιβαδιά, η λαμία και ο Απόλλων ήταν μια κλάση ανώτερη. Εντάξει, δεν είσαι οπαδός της Μπαρσελόνα, του Άρη που λείπει 5 χρόνια είσαι. Μην παίρνεις θάρρος εσύ 7-79. Πίστεψέ με, οι χρονιές στη Β' και στη Γ' ήταν πολύ πιο δύσκολες, ναι, ναι, γιατί πηγαίναμε σε όλα τα κολοχώρια εδώ γύρω και όλοι λυσάγανε να κερδίσουν τον Άρη. Ναι. Προτιμώ να πάω σου διαόλου τη μάνα παρά να πηγαίνω εδώ στα γύρω τα κολοχώρια που λυσούσαν όλοι. Πολύ πιο εύκολα θα είναι στην Α' Εθνική για τον Άρη παρά στη Β' και τη Γ'. Δες τα πράγματα χωρίς συνέστημα. Δες τα πράγματα. Τα βλέπω πολύ αντικειμενικά. Τα κολοχώρια λες, Ναι. Δεν μου λες στα κολοχώρια που λες εσύ. Ναι. Εγώ δεν υιοθετώ τον όρο γιατί όλα τα χωριά μας βγάζουν τις ντομάτες, ναι, μας, τα σταφύλια μας και τα αυτά μας. Όσες πάνε Β' και Γ' και μείνουν καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Περίμενε, ρε, περίμενε. Πά να παίξει την Καβάλα. Πά να παίξει τη Δράμα. Πά να παίξει τις αίρεσες. Ναι. Και τα κολοκόρια φωνάζουν. Λυσάνε να κερδίσουν τον Άρη. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχει παοξίδες εκεί τα χωριά, εσείς δεν υπάρχετε. Παοξίδες έχει Ολυμπιακούς. Εμένα το συμφέρον η ομάδα μου είναι να παίζει. Βρε τα ακούς, ναι, το έργο. Άμα ήταν αργιανοί στα χωριά,
θα σας λέγανε περάστε όπως θα έκανε τον ΠΑΟΚ. Το πρόβλημά σου λοιπόν είναι ότι στην επαρχία είσαι ανύπαρκτος. Μα δεν σου λέω ότι... Εσύ βλέπεις το κομμάτι, τα κολοχώρια. Ωραία. Αυτή είναι μια οπτική. Ναι. Η άλλη οπτική είναι ότι... γιατί είναι κολοχώρια, γιατί δεν με θέλουν εμένα. Γιατί το χωριό έχει 1000 άτομα και 800 παοξίδες. Οι 100 είναι Ολυμπιακοί, οι 80 είναι Παναθηναϊκοί και ο Αριανός που είναι λένε ο χαζός του χωριού. Δεν σου λέω να σου πω κάτι. Ναι. Εμένα συμφέρον της ομάδας μου είναι να παίζει με αυτές, αντίπαλο. Ή να πάω να παίξει, ξέρω εγώ, στη Λιβαδιά. Να πάει να παίξει κάπου αλλού. Καλά, στη Λιβαδιά τον Τόρτι δεν το γλιτώνει. Άσε τώρα. 3-1 ήσουν και έχασε 4-3 με το Σούλι. Εντάξει, ναι, τώρα ήταν τιμή. Με τερματοφύλακα τον Παοξί εκεί. Ήταν τιμιότατο. Δεν ξέρω τι με νοιάζει εμένα. Είναι άτιμη ομάδα σου, δεν με νοιάζει εμένα. Εγώ σαν Αργιανό προτιμάω να παίξω στη Λιβαδιά παρά στι Σέρε. Ναι, όπου και να παίξει θα χάσει. Τρει φορέ προτιμώ να πάω στον Εργοτέλη. Αν δεν πάρει το. 700 χιλιόμετρα μακριά. Βρέα δεν πάρει το τηλεοπτικό του κοντού θα χάσει από τη Λιβαδιά. Δεν θα το πάρω το τηλεοπτικό. Στη διοίκηση του ένα άλλο, που, ένα άλλο στοιχείο. Φαντάζεσαι τώρα να έρθει ο Σαββίδης και να πει τον Ψηφίδη: πάρτε 300 χιλιάρικα, 400 και να κουνηθείτε λίγο και τα λοιπά. Τι θα πει λες ο Ψηφίδης? Όχι θα πει. Που δεν έχει λεφτά ο Εραστέχνης ούτε για δεμέστιχα. Όχι θα πει. Τι θα πει? Είμαι επαναστάτης. Όχι θα πει. Όχι θα πει, Τι λέρε. Ενώ εσύ στο μαγαζί θα πάρει τη χορηγία. Ψηφίδης είναι. Ο Ψηφίδης είναι. Ψηφίδης είναι θεσμικό όργανο του Άρη. Εγώ είμαι θεσμικό όργανο του εαυτού μου. Μα και εγώ το ίδιο. Άλλο, άλλο τα οπαδικά μου πιστεύω. Ναι. Έτσι. Και άλλο τα τι είναι πιο δυνατό, το οπαδικό σου αυτό ή η τσέπη σου εσένα? Τι είναι πιο δυνατό? Ναι, δεν τσέπη... είναι τυχαίο. Ναι. Δεν είναι συγκρίσιμο. Άμα είναι ένα συγκρουστή. Δεν είναι συγκρίσιμα. Δεν είναι συγκρίσιμα. Ναι. Σου λέω, αν ήταν εγώ να κάνω παντικό μαγαζί, ναι, θα βρίσκα ρε παιδί μου ένα μαγαζί κάπου εκεί ή στην Καλαμαριά ή στην Χαριλάου. Θα είχες δώσει τον Τάλιρο και θα έλεγα, με τους Αριανούς, ναι. Και θα βάζα και μια κιτρινό μαύρη σημαία απ' έξω και τελείωσε. Θα ερχόταν ο Σαμ και στην αποθήκη της Λόλας. Ρε φίλε, θα το κλείσεις 6 μήνες. Δεν τα συγχαίω. Στο λέω εγώ, ναι. Δεν τα συγχαίω. Άλλο, επιχειρηματικά δεν έχουν καμία σχέση οι δουλειές μου με τα οπαδικά μου. Τι σχέση έχουν, γιατί τα συγχέζεις? Ο Μαρινάκης αν είχε κανάλι και έδινε 3 εκατομμύρια, θα ήθελε να τα πάρει ο Άρης? Ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης, ναι. Θα τα δίνει. Θα τα έπαιρνα, ναι. Και τι θα τα έπαιρνες από τον έναν και δεν θα τα έπαιρνες από τον άλλον? Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ο αντίπαλος μέσα στην πόλη. Έτσι νομίζεις. Ο Αγροτικός Αστέρας είναι ο αντίπαλος τώρα... μέσα στην πόλη. Ο Μακεδονικός του Ανδρώνη είναι ο αντίπαλος. Βρεάσε τώρα. Άκουσε με λίγο. Συνομίζεις τώρα. Ο χαρακτηρισμός ντέρμπι, έτσι παραδοσιακά, είναι αυτό που είναι ανάμεσα σε δύο ομάδες της ίδιας πόλης. Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις ΠΑΟΚ? ΠΑΟΚ ντέρμπι είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι είναι ο χαρακτήρας. Εντάξει, αυτή είναι η άποψη. Ο ακριβής, ο παραδοσιακός. Θα τσακωθούμε τώρα εμείς τώρα για τα. Τίποτα. Σου είπα, πιστεύω ότι το 7,5 είναι πάρα πολύ για τον Παναθηναϊκό, που είναι το τελευταίο μάτς που άμα το χάσει αποκλείεται. Ναι. 7,5 πόντι είναι πάρα πολύ. Ναι. Και εγώ θα πήγαινα αύριο και με την Arsenal στο 2,70 με την Ατλέτικο Μαδρίτη. Κερδίσει η Arsenal την Ατλέτικο Μαδρίτη. Ναι. Γιατί η Arsenal παίζει πραγματικά, θα είναι ο νυν υπερπάντων αγών. Είναι το τελευταίο της χαρτί και για Champions League, άμα το δει και έτσι. Άμα το δει και έτσι. Και το θέλει πιο πολύ. Και θα πάω με την ομάδα που το θέλει πιο πολύ. Ερώτηση. Παίρνει εμένα ο ΠΑΟΚ... είναι και οι δύο, τις αγαπάω και τις δύο ομάδες αυτές. Ερώτηση. Παίρνει ο ΠΑΟΚ 13.000 εισιτήρια. Πού τα δίνεις τώρα, στους οργανωμένους, σε αυτούς οι οποίοι είναι ναούμε διαρκείας, που δεν είδαν το αμάτς, πού τα δίνεις? Σίγουρα διαρκείας. Ναι. Σίγουρα διαρκεία, γιατί 7 αγωνιστικές περίμενε. Θα σε πει άλλο και θα έχει και δίκιο, έτσι. 7 αγωνιστικές θα σου πούνε έναν ολόκληρο γύρο. Δεν είδα την ομάδα μου. Αυτοί που πήραν τα διαρκεία, που δεν το λάβαν υπόψη αυτό. Και σε λέει, εγώ τα σκάω πάνω, πάρω το διαρκεία μου και α μην δω την ομάδα μου στα πρώτα 7 εντός έδρας. Ναι. Εννοείται ότι είναι οι πρώτοι επιλαχόντες για να πάρουν εισιτήριο. Έτσι λέω εγώ τώρα, έτσι. Εγώ συναπέξομαι από το θέμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά λέω εγώ πως αντιλαμβάνομαι το δίκαιο, σαν οπαδός. Ναι. Τώρα οι παοξίδες θα βγουν και θα πούν τη γνώμη τους. Ναι. Ανοίξουμε γραμμές, λες. 2-31-0-90-90-90. Κόκκινος το πιέσε το διπλό. Το πιέσε, μπράβο. Ξηγήθηκε αλμυρό φιστίκι. 98-80-90. 9-55 καιρό μήνυμα στο 54.340. Τι λες, άλλο θέμα να βάλουμε? Τι άλλο θέμα έχει? Νομίζω ότι είμαστε πλήρες. Και με Champions League. Champions League πλήρες. Πάμε. Πάμε σε ένα φίλο που μιλήσαμε για Άρη. Ένας φίλος περιμένει. Δηλαδή να καταλάβεις δηλαδή τι. Τώρα ανοίξαμε γραμμή. Τι κατάντια σου σε αυτή την πόλη. Ήθελε Άρη να παίξουμε. Μία γραμμή έχει. Η μεγαλύτερη ακροματικότητα της πόλης με τον Άρη έχει μία γραμμή. Να μας πει τι ο Αριανός. Μία γραμμή που περάσανε 30 δευτερόλεπτα. Είσαι ο μόνος Αριανός
πιστεύω που έχει αυτή την άποψη. Δεύτερη γραμμή, Αναβοσβήνη. Δεύτερη γραμμή. Μάλιστα. Έρθουν κι άλλες, θα γίνει. Πάρε τις γραμμές, αφού Αναβοσβήνη, να δούμε τι θα μας πει. Να μετρήσουμε πόσοι αργιώνους θα βγάλεις εσύ εδώ τώρα. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μαζί μιλάμε. Μαζί μιλάμε. Ωραία, και σε κανένα να μην μιλήσουμε για τον Άρη. Φυσικά. Λοιπόν, μη γελάς, μη γελάς με φαλακρή κάποια, μη γελάς. Και θα σε βάλω σήμερα στη θέση σου, ρε μου. Εμένα. Από το μεσημέρι λες και λες και μήνες τώρα λες και δεν σε βάζει κανένα στη θέση σου. Ήρθε η ώρα σου, λοιπόν. Άκου, λοιπόν, βρε αναξιόπιστο μικροφωνατή της Θεσσαλονίκης, της μίζερης πόλης αυτής που ζούμε. Ναι. Έχεις ξεκινήσει μήνες τώρα και λες, σου σαν πίτης είναι ο Χαλίπης, έχει το γραμμένο στο τσεπάκι, θα πάρει το πρωτάθλημα περπατώντας. Δεν υπάρχουν οι άλλες ομάδες, δεν γλιτώνει. Και στο τέλος τρώει μια σφαγή, ναι, χειρότερη από τη δεκαετία του 70. Ναι, ναι. Του το παίρνουν μέσα τα χέρια τα ηλίκη, ναι, κάτι τραυματισμένοι από σερπατίνες και κάτι τρομοκρατημένοι από αυγά κότας. Ναι. Βγαίνεις τώρα και λες, ναι, ότι τον πάκο συμφέρει το Brexit. Ναι. Τόσο μυαλό έχεις, ιντρικαδόρικο, και τόση λαμογιά πουλάς αυτό το πράγμα εδώ πέρα για να βγάζεις εσύ να βγούμε. Καλά, μη συγχύζεσαι. Έχεις αντίθετη άποψη? Όχι, γιατί με βλέπεις συγχυσμένο. Όχι, είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Ναι, εντάξει, έχεις αντίθετη άποψη? Έχω καθέτος αντίθετη άποψη, καθέτως. Διότι έτσι κι αλλιώς ό,τι πεις εσύ είναι τόσο αναξιόπιστο. Έχεις γίνει ρόμπα 3 εκατομμύρια φορές με αυτά που λες, ναι, αλλά δεν βγαίνει να το πεις ότι είμαι ρόμπα ξεκούμποτη. Τι είμαι ρόμπα ξεκούμποτη? Μια φορά το έκανες και πασαλήφθηκες με κάτι μέλια. Ναι. Λοιπόν. Σε τι συμφέρει, λοιπόν, να το κουβεντιάσουμε το να μείνει ο ΠΑΟΚ και γενικότερα η Ελλάδα με Brexit έξω από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις? Τον Σαββίδη. Να πάρει πρωτάθλημα. Θα σου πω. Να το κάνει τι? Θα σου πω. Πες τα. Το τίμιο πρωτάθλημα του. Θα βρούμε εμείς τίτλο να το βάλουμε στην πρώτη σελίδα. Θα βρεις εσύ. Εσύ κάτι θα βρεις, ναι, να κάνεις τη δουλειά. Πρόσεχε τώρα. Ρώτα τους πρόεδρους όμως. Πρόσεχε. Εσύ κάτι θα βρεις να κάνεις. Μην βιάζεσαι, ρε φανφάρα. Κάτι να μου εξηγήσει, βρε. Κάτι να μου εξηγήσει, παλικάρι μου. Κάτι επειδή, να μου εξηγήσει, ναι. Επειδή το δαγκώνεται το Σαββίδη. Δεν το δαγκώνει κανένα Σαββίδη. Τι σε λέω εγώ τώρα, ρε Τάγκα. Μπορεί να δαγκώσει, βρε άνθρωπο. Επειδή το δαγκώνεται γερά το Σαββίδη. Έχει δαγκώσει όλο το πλανήτη και θα ακούσει τώρα. Γιατί είμαι λίγο. Για το Καλαμπούρ τα χώνει τα λεφτά. Ακούω εγώ, ακούω. Αλλά όταν λε κάτι. Επειδή το δαγκώνεται το Σαββίδη. Ναι, επειδή ο Σαββίδη. Επειδή ο Σαββίδη. Περίμενε, περίμενε. Είπε κάτι, εξήγησε το. Ποιο δαγκώνει το Σαββίδη? Ποιο δαγκώνει το Σαββίδη? Ναι, αυτό που του φέρνει τον Αζεβέδο αριστερό μπακ. Αυτό που του φέρνει τον Εκαλτουρί δεκάρι. Αυτό που, ναι, του φέρνει τον Μαωρίσιο οχτάρι και αυτό που του φέρνει, να πούμε, τον Μουλέν σαν εξαροοχτάρι. Τέσσερις. Ναι. Πρώτο, okay, δεύτερον. Τι να κάνουμε, αυτός που του έχει πείσει. Έχει αποτυχίες. Ναι, εγώ δεν διαφωνώ για αυτά που λες. Πες καμιά επιτυχημένη. Ο καλύτερος παίκτης είναι Έλληνας. Ο Πέλκας. Ναι, άκου τώρα. Δεν διαφωνώ σε αυτά που λες. Εντάξει, δεν διαφωνείς τώρα, αλλά διαφωνείς. Για πώς είναι, ρε φίλο μου. Όχι, διαφωνώ σε αυτό που λες για το Brexit. Άλλο ποιο το δαγκώνει το Σαββίδη. Θα ανοίξουμε τις τράπουλες τώρα. Θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας τώρα. Μυαλό. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Με ίδιο μυαλό, δεν έχουμε διαφορετικό, ναι, να ξέρεις. Περίμενε. Έτσι. Ανοίγουμε την τράπουλα τώρα. Ανοίγουμε τα χαρτιά μας. Για πες. Αυτός που έπεισε το Σαββίδη να πάει, ναι, με αυτά που πήγε στις ενώσεις, mm-hmm, ενώ οι πίνακες της ΚΕΔ γίναν πιο μπροστά. Αυτοί που πείσαν το Σαββίδη ότι αυτός ο οποίος αν του πεις κατέβα στην παραλία να φέρεις νερό, θα πάρει εμφιαλωμένο γιατί δεν θα βρει στη θάλασσα νερό. Ο γραμμένος, τον πείσαν ότι θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τη δουλειά που έκανε για τον Κόκαλη, ο κύριος Γκαγκάτσης. Θες κι άλλα να σε πω? Θες κι άλλα να σε πω? Τα άλλα δεν λέγονται. Τα άλλα δεν λέγονται γιατί μετά θα φύγουμε με το ελικόπτερο. Αντίο, μέχρι σήμερα εδώ. Τα άλλα δεν λέγονται γιατί θα φύγουμε με το ελικόπτερο. Κατάλαβες? Τα ίδια τρώγατε και τον Πατατούδη. Άντε μπράβο. Τον βρήκατε άμπαλο το Σαββίδη και τον τρώτε. Άντε μπράβο. Το πείσατε ότι θα πάρετε την ΕΠΟ με το γραμμένο. Οκ. Okay. Για τις ενώσεις θα πάρει ο πρόεδρος, τις ενώσεις. Mm. Απ' τη Δράμα ο Βλάχος με το κεφάλι το μεγάλο. Τα λεφτά πίσω στον κόσμο. Έλα φίλε, ναι. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Λοιπόν, απ' την κόρη είμαι εγώ. Α, φύγε από εδώ και εσύ, φέρ τον μπουφάν πίσω. Άμα δεν φέρεις τον μπουφάν, 800 χρονών να γίνω 850 εσύ δεν πρόκειται να βγεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Μου φαγες τον μπουφάν από τον Κόρτομπα. Έλα φίλε, ναι. Ακούγομαι. Ναι. Έλα καλημέρα. Ραπ. Ναι. Πρώην συμμαθητές.
Τέλος πάντων, πού τους βρίσκεται όλους τους αφούς και φέρνεις στην εκπομπή. Θες και εσύ να συμμετάσχεις. Ε, φυσικά, αφού... Και εσύ να βόψεις. Ε, καλά. Ναι. Σκόπια για κατούρημα και... Δεν το κατάλαβα εγώ. Πάρω ένα τηλέφωνο. Ε, κοίταξε να δεις. Είμαι ανιχνευτής ταλέντων ζαβών. Ε, ωραία. Το πέτυχες. Λοιπόν, κάνε μια εκπομπή για μεγάλες ομάδες και μια για μικρές. Εσύ τι τώρα ομάδες. Τώρα μου μιλάς για τον Άρη. Ναι. Ε, με την τραχανοπλαγιά. Ναι. Κάνε μια για την Αλφα Εθνική και μια για την τραχανοπλαγιά. Για τον Άρη. Μια πόλη, μια ομάδα. Ναι, πάω. Τι να κάνουμε, το χρόνο δυο θα είναι. Στάσου ούτε. Λίγο. Τι να κάνουμε τώρα. Εσύ τώρα μια πόλη, μια ομάδα. Δεν μου λες πόσο χρόνο είναι το παιδάκι δίπλα σου. Το παιδάκι. Εσείς πόσο πόσα είστε. Πόσα με πόσα ο. Πόσα. Εσείς πόσο είστε. Εγώ σε περνάω δύο χρόνια. Και αυτό είναι παιδάκι, εσύ μεγάλωσες. Μάλιστα. Δεν μου λες τώρα. Όταν έχω τέσσερα παιδιά και ένα ευρώ παραπάνω από σένα. Τέσσερα παιδιά έχεις. Ναι. Με την ίδια γυναίκα. Όχι. Ε, το κατάλαβα. Είσαι και επιδειχτούλης. Δεν μου λες. Ε. Δεν μου λες. Πάντως σαβούρο δεν είμαι. Ναι, ναι. Γιατί έχουμε φάει το ίδιο πιάτο. Τα παιδιά. Δεν μου, τι δουλειά το κάνεις. Ίδιο σχολείο. Τι δουλειά κάνεις εσύ. Τι δουλειά κάνω. Ναι. Άστα, θα τα πούμε από κοντά. Ε, τι τώρα. Τρέπεσαι να το πεις τώρα. Φοβάσαι να το πεις. Φοβάσαι. Μάνατζερ, ε. Τι είσαι. Μάνατζερ. Μάνατζερ. Ναι. Εμένα μπορείς. Έχεις στόφα μάνατζερ. Εμένα μπορείς να με μανατζάρεις. Όνετα. Πού μπορείς να με πας, τι να με κάνεις. Να τα πούμε από κοντά. Α, θες δουλειά εσύ. Είδες ζαβό εδώ. Θες να ζαβώ. Θέλω δουλειά. Ναι. Όχι ρε φίλε. Ταξιδεύω στην Κίνα, τι να σου πω, 12 φορές το χρόνο. Στην Κίνα 12 φορές. Στην Κίνα μια φορά το μήνα πάει. Τι κάνεις στην Κίνα. Στην Κίνα, ξέρεις τι παιχθρόνια έχουμε. Φέρεις από την Κίνα παίχτες. Πάω Ελληνόπουλα εκεί. Το Γιάννου πήγες εκεί. Όχι το Γιάννου. Ποιο πήγες. Πολλούς. Ένα παιδί. Πάρα πολλούς. Πολλούς. Και όχι λογιά, πράξεις. Κοίτα αυτός ο Φελός μπορεί να έχει πιο πολλά λεφτά τώρα. Νομίζω ότι... Εντάξει, θα τα πούμε από κοντά. Τι δουλειά, μπορούμε, τι δουλειά μπορούμε να κάνουμε εμείς. Δεν μου λες πόσο χρονών είναι το Αριανάκι. 38. 38. 36 με 36. 36. Εντάξει. Βάλε και μια δεκαετία και είσαι μέσα. Εσύ 46 είσαι. Σε δύο μήνες 47. Τα κρύβεις τα χρόνια σου. Όχι. Στα λέω ακριβώς. Κάνα παίκτη για Κίνα έχουμε τώρα να πάρουμε. Ξέρω εγώ σε δύο εβδομάδες που φεύγω... Έχω ένα κατάλογο αρκετών καλών παιχτών. Εδώ καμιά μίζα μπορεί να δώσει τίποτα. Να τα πούμε από κοντά. Στον αέρα θα τα πούμε τι από κοντά τώρα. Να ξέρει και ο κόσμος πώς γίνονται οι δουλειές, θα πούμε πώς. Τρελός είμαι ένα, δεν μου λες. Ναι. Εσύ μου λες τι δουλειά κάνεις. Εσύ δεν ξέρεις τι δουλειά κάνω. Πρόθεση τρελών. Πρόθεση τρελών. Ωραία. Εγώ δεν είμαι τρελός. Εσύ περνιέσαι για λογικό. Γιατί κάποιος λέει όποιος έχει ένα ευρώ παραπάνω, ναι, είναι πιο έξυπνος από μένα. Μάλιστα. Το λέει κάποιος. Από το σταθμό. Από σένα πιο έξυπνος ένας μπορεί να είναι μόνο. Ποιος. Ο κόκκινος. Ο κόκκινος. Ο κόκκινος με το μυαλό το έχει Κίνα. Στο Σουδάν μπορεί να πάει. Να μπει μέσα στο όχημα και να... Να πουλήσει μπορεί. Ο κόκκινος. Μπορεί να πουλήσει κάτι που κάνει ένα ευρώ 10 εκατομμύρια. Ο κόκκινος δεν ξέρει διάπο μπάλα και πουλάει ποδόσφαιρο. Ρε. Θα συγκριθείς εσύ με τον κόκκινο. Πάρε δρόμο από εδώ πέρα. Ρε. Πουλήσει λέει ο κόκκινος. Κόκκινος πουλάει μπάλα. Έλα τσίρι τσίρι εσύ λέγε. Έλα τσίρι τσίρι. Έλα φίλε. Καλημέρα καταρχάς. Τώρα να σε πω χρόνια πολλά για το Πάσχα, θα μου πεις σαν στο πέρασε πολύ καιρό. Παράτα και εσύ και το Πάσχα, λέγε παράτα. Εντάξει. Πες τον τραχανοπλαγιά τον προηγούμενο, ναι, και κάτι άλλο, να το διαβάσω κάτι από αθλητικό site. Το Φενέρ Μπεσίκτας θα συνεχιστεί από το 57 λεπτό χωρίς οπαδούς. Ναι. Ο λόγος, τραυματισμός του... Έπεσε αντικείμενο, σωστό. Μπράβο. Λοιπόν. Στα σοβαρά κράτη που ακόμα και στην Τουρκία είναι πιο σοβαρό κράτος από εμάς, ναι, έτσι λειτουργούν. Δηλαδή... Το καταλάβατε όλοι εσείς που κλαίτε και μυρολογάτε εδώ και πόσο καιρό. Όταν τα κάνατε πέρσι και υποφελήσαμε το 1-0 κατά σας
ήταν καλά. Τώρα που έγινε και θα τα κάνουν όλοι και θα τα φοράνε, τώρα σα χαλάει. Δεν μου λες. Έρχεται ο Γιώργος Σαββίδης και χτυπάει την πόρτα να πούμε του Καρυπίδη και του λέει, ναι, ότι έγινε, ας το ξεχάσουμε. Πάρε 2% να πούμε να παίζει το έψιλον ο Άρης. Το δέχεσαι, ρε. Μισό λεπτό. Η Νόβα πόσο θα μου δώσει. Ένα 500. Ένα μισό. Ένα 500. Ότε. Δεν δίνει. Σαββίδη. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Σαββίδη. Γιατί. Αυτός εδώ ο επιχειρηματικός. Επιχειρηματικά, ρε φίλε, καθαρά επιχειρηματικά. Για πες μου, φίλε, έτσι και γίνει κανένα 0-1 στο Χαριλά, μετά ποιος θα σταματήσει τον κόσμο. Σιγά τι να γίνει. Άμα είναι 0-1, κάτσε μισό λεπτό, ρε. Εσύ εργαλείο και εγώ οργανώσουμε. Αν γίνει 0-1 και είναι δίκαιο το. Εσύ εμπορικά το δεις τώρα. Εσύ λες για το μαγαζί σου επιχειρηματικά. Δηλαδή ο άλλος για την παρέα θα το δει επιχειρηματικά. Για την ομάδα μιλάω τώρα. Εν βέβαια. Για την ομάδα, δε. Άμα γίνει 0-1 με σφαγή. Είμαι κανένα περίεργο, ναι, μαζί σου. Αλλά αν το πει, αν δεν το πει, εσύ, θα γίνει το. Λόγω, ρε φίλε, μπορεί και το 0-1 να γίνει στο χορτάρι. Βγάλεσαι όμως από το μυαλό του Αριανού ότι δεν θα είναι καχύποπτος με αυτό το 0-1 αν γίνει. Εγώ αυτό το πράγμα σου λέω. Α, εννοείς ότι θα κάτσουμε. Ότι θα κάτσουμε και θα γίνει όπως το τέτοιο. Όπως το ατρόμητο. Κατάλαβα. Όπως το ατρόμητο. Λες, φιλαράκι, όπως το ατρόμητο. Όπως το ατρόμητο ΣΠΑΟΚ, το πανιόνιο ΣΠΑΟΚ. Που φτάσαν τελικό κυπέλου με τα ψέματα. Με πορδές φτάσαν τελικό κυπέλου. Αυτό εννοεί δηλαδή. Εντάξει τώρα, υποτίθεται ότι είσαι. Γίνει και φυσιολογικά αυτό. Υποτίθεται, ρε φίλε, ότι είσαι, ότι είσαι Άρης όμως. Ότι είσαι ο μεγάλος Άρης. Ξαναπά στα μεγάλα σαλόνια. Μεγάλος Άρης δεν είσαι με τα δύο εκατομμύρια, φίλε του Σαββίδη. Μικραίνεις πάρα πολύ. Γιατί όταν σου δίνει, ρε φίλε, κάτι, όταν σου δίνει η Νόβα. Καταλεγόμενα του Αντόπουλου, έτσι. Αφού είμαι μεγάλος Άρης, να έχω μεγάλο πρόεδρο και να βάλει 500 χιλιάρικα παραπάνω από μόνος του άμα θέλει. Να τα συμπληρώσει ο ίδιος. Σιγά σιγά, χωμαρτά, χωμαρτά. Όχι, φίλε Άρης, δεν κατάλαβα. Εδώ σου είπε ο κομμουνιστής να δώσει 200 χιλιάρικα να βελτιώσουμε τον Νίκο και εσύ λες δεν έχω φράγκο. Τι συγκρίνεις τώρα. Τι συγκρίνεις τώρα. Τι συγκρίνεις τώρα, για την ομάδα μιλάμε τώρα. Μη συγκρίνεις. Α, τα δικά μας να μην τα λέμε. Όχι, δεν έχουν σχέση τα δικά μας. Που σε λέμε να το φτιάχνουμε τον Νίκο και κάνει ου. Εντάξει, βέβαια, εγώ πιστεύω τώρα, Ραπτοβουλέ, ότι για Νόβα, ΟΤΕ, ακόμα και το έψιλον, ας πούμε, ότι ο Άρης δεν είναι τώρα ούτε Ξάνθη, ούτε Ατρομητούλης, ούτε Λεβαδιακούλης, ούτε Κλάιμαϊν τώρα αυτοί οι σύλλογοι τώρα που δεν υπάρχουν. Όσον αφορά την πελατεία, εννοείς. Φυσικά, ρε φίλε, τώρα πλάκα. Σε τι κοινό απευθύνεται τώρα σε σχέση με όλα αυτά τα χωριά τώρα, γιατί αυτά είναι χωριά, όντως. Η Ξάνθη τώρα που έχει 500 φιλάθλους. Με 150 διαρκείας, ο Λεβαδιακός, τι να σου πω τώρα, ποιος, Ατρόμητος, ακόμα και ο Πανιωνούλης, ακόμα και ο Πανιώνιος. Συγκρίνουν τώρα με τον Άρη, φίλε, τώρα πλάκα μου κάνεις. Σε επίπεδο πελατείας, σε παραλαμβάνω, ναι. Μα ένας λόγος παραπάνω αυτό που λες, ρε φίλε, να στοιχειοθετήσει ότι ακριβώς επειδή είμαι Άρης, έχω πελατεία, έχω brand name, δεν θα χρειαστεί εγώ να γίνω τώρα, να πω σε διαδικασίες τέτοιες που θα διχάσουν τον κόσμο. Για ούτε το άμα είναι η διαφορά μηδαμινή, καλύτερα από τιμή στον Νόβα. 200 χιλιάρικα. Δεν θα δεχτούμε να διχαστεί ο κόσμος για κάτι τέτοιο. Και τα λέμε 26 Απριλίου. Μπράβο, ξημερώνει. Μπράβο. Όσο είναι νωρίς. Άμα κάνεις και ένα χιλιάρικο όμως στην Μαρμίτα. Άσε τώρα, άσε τη Μαρμίτα. Θα τα πάρουμε. Άσε τη Μαρμίτα. Πάντως, και πιάτε. Αυτό που λέει, και ένα τελευταίο. Και τη Μαρμίτα. Ναι, ναι. Την Κυριακή το βράδυ. Μήπως λέω τώρα, κατά τις 4 ώρα ξημερώματα, σε έπιασε κανένα περίεργο φτέρνισμα. Τι ώρα. Κατά τις 4 τα ξημερώματα. Τα ξημερώματα, ναι, με έπιασε ένα κατούριμα και. Σε μελετούσα, με αδερφέ. Άκου τώρα, να σου πω σοβαρά τώρα. Γιατί με το βραλά. Γι' αυτό, ναι. Άκου λίγο, με το βραλά σε μελετούσαμε. Δηλαδή στον αέρα κανονικά. Με το βραλά, ρε, τον Κωστάκι. Ναι, τι λέγαμε. Ναι, τι λέγαμε. Βγήκανε, παιδί μου, εγώ έτσι αφορμήτως, ας πούμε. Άκουγα την εκπομπή του. Που στα πολιτικά, σε όλα αυτά τα κοινωνικοπολιτικά, το πάει πολύ ωραία το παιδί. Όσον αφορά όμως τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Όταν ακούς, πραγματικά, δηλαδή, του λέω εσύ βρανά. Ναι. Και εγώ που σ' ακούω, ρε φίλε, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, έχω ξεχάσει όλα αυτά που έχουν γίνει. Και λέω, κρίμα, ρε γαμώτο, όντως πραγματικά, του το πήραν το ποτάσμα και δεν ξέρω τα λεγόμενα τα δικά σου, ότι το ποτάσμα όντως ήταν, δηλαδή, το είχαν πει ότι φέτος. Είναι η χρονιά του ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Πώς λέμε, η Μπαρτσελόνα φέτος είναι η χρονιά της, η Ρεάλ είναι η χρονιά της. Έχω το γραμμένο, έχω να πούμε ομάδα με 3 εκατομμύρια μπάτζετ παραπάνω από την ΑΕΚ.
Έχω αλλά αυτό που λέει ο Αντωνιάδης, αυτό που λέει ο Αντωνιάδης. Δεν κάνω άλλο να πάρεις πρωτάθλημα. Αδερφέ, αυτό που λέει ο Αντωνιάδης, το κλάμα που πέφτει πραγματικά είναι απίστευτο κλάμα. Δεν υπάρχει ρε εσύ αυτό το πράγμα. Αυτό είναι όμως... Δηλαδή κανένας δεν έχει ασχοληθεί με την είσοδο, με όλα αυτά που έχουν γίνει, με αυτά που κάνανε οι ίδιοι τους που σου προανέφερα, ακόμα και στην Τουρκία. Τα βρήκανε δυο τουρκικές ΠΑΕ, έτσι, και είπανε θα επαναληφθεί, θα συνεχιστεί. Αυτό το τελευταίο που είπες, ναι, για την Τουρκία. Είχα ένα φίλο πράκτορα τουριστικό, ο οποίος πήγαινε στην Τουρκία, κάτι Έλληνες, κάτι Αιγύπτιοι. Έλα τώρα, αυτό τώρα δεν ισχύει που λες. Έλα, σου πω εγώ τώρα. Μου λέει ο συγχωρεμένος, γιατί πέθανε από καρκίνο. Μου λέει, Ραπτόπουλε, ντράπηκα που ήμουν Έλληνας. Μας πετούσαν έξω από τα ξενοδοχεία οι Τούρκοι, λέει, γιατί είμαστε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Δηλαδή γίνανε, τα μεμέτια γίνανε πιο άνθρωποι από εμάς. Σε πειράζει. Έχουνε κανόνες. Ναι, το δέχομαι. Εμείς εδώ, ο νόμος του ισχυρού. Όταν αποβαλκανοποιηθείς, ξαναπάρε τηλέφωνο, Αριάννε μου. Πάμε, επόμενο. Λέει ένα μήνυμα εδώ. Για άλλη μια φορά το μεσημέρι ο Κόκκινος μίλησε υπό τη μετιά για τον γιατρό τον Ξανθιώτη και τις γνώσεις του για το ποδόσφαιρο και γενικότερα για τα αθλητικά. Αν αντέχει πες του να κάνουν ένα debate αθλητικών γνώσεων να γελάσει ο κάθε επικραμμένος. Σιγά μην πάει ο Κόκκινος σε debate με τον γιατρό. Λοιπόν, θα σέβεστε τη Real ρε Άμυαλη, θα πέσουν η φανέλα και τα 12 τσουλού και θα σας πλακώσουν. Θα το πάρουμε ξερά και θα σκάσει καραφλοκόρακα. MVP Κασεμίρο Ράμος. Τι? Διάλειμμα? Α, συγγνώμη, δευτερόλεπτα διάλειμμα. Πάμε. Α, ο, α. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της φετινής άνοιξης ξεκινά. Κάποιο λόγο γίναν όλα. Από 4 Μαΐου ο Νίκος Οικονομόπουλος μας υποδέχεται στο ολοκένουριο Fix. Νίκος Οικονομόπουλος. Οι νύχτες μας θα αλλάξουν για πάντα. Για παράδειγμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ο Νίκος Οικονομόπουλος στο εντελώς ανανεωμένο Fix. Όποιον αρέσει τελικά αυτό που είμαι. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 514 511. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ψεύδες 144, δεν κατέβηκα να τσακωθώ με κανέναν. Απλά φωνασκούσα σε ένα φίλο, έναν από πίσω. Βγήκαμε γνωστοί μετά και όλα μια χαρά ήταν. Ναι, τελείωσε. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Δεν τσακωθήκαμε γιατί είμαστε μπρουτάλ και οι δύο. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Πάρουμε γραμμές και πάμε στον κόσμο να πούμε. Μάλιστα. Έλα, καλή σου μέρα, Κωστή μου. Καλή σου μέρα. Πού είσαι να με σώσει σήμερα? Τι να σε σώσει? Σε δύο διαφορετικούς οδοντιάτρους πηγαίνω. Μια στον έναν πάω, μια στον άλλον. Τι θα γίνει με σένα, ρε? Θα έρθεις να με σώσεις καμιά φορά? Ξεκουράστηκες, Βασίλη? Εγώ σου είπα, ας το Στέφανο εκεί πέρα να κάνει μια προπόνηση πάνω στους αγώνες σου, θα σου κοστίσει λιγότερο. Σίγουρα. Έτσι. Θα το κάνει με χαρά και ικανοποίηση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ακούμε, Βασίλη, με πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, για όλα τα θέματα τα οποία έβαλε στην εισαγωγή σου σήμερα. Πρώτον, Brexit. Η μόνη ομάδα η οποία θα έχει καθολικό χάσιμο αν στην παρούσα φάση γίνει Brexit είναι ο ΠΑΟΚ. Και θα σας εξηγήσω με βάση τις ομάδες οι οποίες είναι σήμερα. Έλα μου, που είναι ο ΠΑΟΚ τώρα. Άσε να τελειώσω, μη με διακόψεις και μετά θα σας ακούσω κι εγώ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι στα τελευταία του. Ο Παναθηναϊκός ψοφάει, ναι. Μπράβο. Η ΑΕΚ έχει το γήπεδο να του το στηρίξει σαν στοιχείο χωρίς να έχει ανάγκη τα χρήματα της Ευρώπης αφού έχει χρηματοδότηση από αλλού. Άμα παίρνει λεφτά και τα πληρώνουν οι αξίδες και δεν είναι σαν τους Αριανούς και τους πάλους. Δεν μιλάμε για τους αξίδες, ναι. Μιλάμε γενικά. Έχει χρηματοδοτήσει από εταιρείες τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τα έσοδα της από την Ευρώπη. Ναι. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός εδώ και 20 χρόνια έχει κάνει την καβάτα του και δεν χρωστάει πουθενά ακόμα και να αλλάξει διοίκηση. Αν έχει πάρει, λέει. Μπράβο. Ο μόνος ο οποίος μέχρι τώρα έχει βάλει μόνο χρήματα. Μόνο βάζει και δεν έχει πάρει. Ωραίος ο Βασίλης. Είναι ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, οπότε, με τα ισχύοντα, αυτός ο οποίος έχει χάσιμο λογιστικό, οικονομικό και στην τσέπη είναι ο Σοφίδης. Αναφορικά με το Brexit. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Σωστά ανέφερε ο Βασίλης ότι
υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ποινές στην περίπτωση του Brexit, είτε αυτό είναι για 3 μήνες, είτε αυτό είναι για 6 μήνες, είτε αυτό είναι για 5 χρόνια. Το έχει ψηφισμένο αυτό. Το μεγαλύτερο χάσιμο είναι ότι από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί το Brexit για μία μέρα έστω, όλοι οι ξένοι παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαια απελευθερώνονται και ακυρώνονται όλες οι κινήσεις. Του τέστην, όλοι αυτοί που ανέφερες προηγουμένως, Κωστή, οι οποίοι δώσανε κάποιες ωραίες μεταγραφές στο περιβάλλον των ανθρώπων τους οποίους συμβολεύεται ο κύριος Σαββίδης, δεν θα έχουν αντικείμενο εργασίας. Θα πάνε αλλού, σε άλλη χώρα. Θα πάνε αλλού, σε άλλη χώρα. Εμένα τι με νοιάζει, ρε φίλε. Σαββίδη, εύκολα σε άλλη χώρα δεν βρίσκει. Με ενδιαφέρει. Δεν έχει να κάνει με το αν σε ενδιαφέρει. Εμένα έχει να κάνει με το. Ναι. Δεν σε ρώτησα αν σε ενδιαφέρει ή όχι. Έχει να κάνει με το. Ποιος έχει όφελος και το ποιος έχει χάσιμο. Θα πηγαίνει ο Γκαρσία με τον Μαλιούφα και τον Τουρσουνίδη και θα φέρουν τα ταλέντα εδώ πέρα. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον Brexit. Ναι. Πάμε παρακάτω στα υπόλοιπα. Ναι. Είπες για το θέμα του Έψιλον. Ναι. Εγώ θα σου αντιθέσω την προσέγγιση. Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ φέτος δεν πάρει πρωτάθλημα, δεν πάρει κύπελο, ανέβει ο Άρης στην Άρθρα Εθνική. Αν ανέβει. Λοιπόν, τι ανέβει, ο Άρης. Η ομάδα, η χρονιά για τον ΠΑΟΚ είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη? Για κάνε την ερώτηση πάλι, γιατί δηλαδή. Λοιπόν, λέμε. Ναι. Δεν έχεις πάρει πρωτάθλημα. Δεν πήρα. Πες ότι χάνει το κύπελο. Πες ότι το χάνω. Και ανεβαίνει και ο Άρης στην Άρθρα Εθνική. Ναι. Ο ΠΑΟΚΣΙΣ είναι δυσαρεστημένος ή ευτυχισμένος? Αφού είναι μια πόλη, δύο ομάδες και εγώ είμαι άτιτλος. Δεν είναι. Μπράβο. Λοιπόν. Και έχεις τον ΠΑΟΚΣΙ. Είτε παλιός ΠΑΟΚΣΙΣ είτε νέος ΠΑΟΚΣΙΣ. Να βγαίνει ο πρόεδρός του, όπου ο γιος του έχει βγάλει τα όσα έχει βγάλει στο παρελθόν, σε διάφορα σποτάκια, σε διάφορες αναρτήσεις, στο Facebook, στο Instagram που είσαι και εσύ πλέον καταχωρημένος. Τραχτέρια, να βγαίνει, λοιπόν, και να λες εσύ ότι θα δώσει πρόταση στην ομάδα του Άρη, η οποία είναι μια πολύ καλή οικονομικά πρόταση, όταν δεν ξέρουμε αν έχει κάνει πρόταση σε ατρόμητο πανιόνιο όφι. Δηλαδή, θέλει ο μέσος ΠΑΟΚΣΙΣ, η δικιά του η διοίκηση, να βοηθήσει οικονομικά την ομάδα η οποία του καταργεί το μία ομάδα μία πόλη. Αν με κάνει μαγαζί, εννοείται το θέλει και θα έχει θέμα να με πικάρει εμένα σαν οργανό μέσα. Πρόσεξε, πρόσεξε, περίμενε. Θα σε πει με τα δικά μου τα λεφτά όπως έχω. Το να σε κάνει μαγαζί όπως λες, Βασίλη. Και να σε πάρει και κανένα εξάποντο και άντε μάζεψε μετά τον οργανό. Σε αυτό. Ο ΠΑΟΚΣΙΣ άμα δώσει ο Σαββίδης λεφτά, θα πει τίποτα? Λοιπόν, αλλά εγώ σου λέω ότι με το σύνθημα μια πόλη μια ομάδα. Θα σε πει πάλι μια πόλη μια ομάδα, είμαι ανέβηκα και σε έχω μαγαζί, αυτό θα σε πει ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Σε έχω μαγαζί και επειδή σου έχω δώσει ένα συμβόλαιο. Λοιπόν, γιατί εμένα σαν Αριανό αυτή τη στιγμή ακυρώνει το επιχείρημα του ΠΑΟΚΣΙ που λέει ότι δεν έχω κόσμο, δεν έχω λαό, δεν έχω αναγνωρισιμότητα, δεν έχω τηλεοπτική δύναμη. Εσένα σαν Αριανό, τι αίσθηση θα σε έκανε αυτό το πράγμα, Μαγιά? Εγώ προσωπικά, να σου το πω αντικειμενικά, αν η μία πρόταση είναι 1,5 εκατομμύριο, αν η άλλη πρόταση είναι 2 εκατομμύρια, δεν είναι θέμα ούτε καν συζήτησης. Φυσικά θα ήθελα και θέλω να πάει στην Νόβα. Λοιπόν, εννοείται αυτό. Αλλά από την άλλη, αν ακόμα και έστω σταθεί αυτό σαν πρόταση, είναι μεγάλο μείον για την ψυχολογία του ΠΑΟΚΣΙ να ξέρει ότι από τη δική του διοίκηση υπάρχει μια αποδοχή της δυναμικής του Άρη σαν εμπορικό προϊόν. Εγώ σου λέω να το δεις και σε μεγαλύτερο βάθος, ότι θα διχαστεί ο κόσμος του Άρη. Ναι, θα διχαστεί, και αυτό αν για την πρώτη χρονιά διχαστεί, στην Άρη Εθνική και... είναι Βατήλη, επικίνδυνο. Βατήλη, είναι θα επικίνδυνο αν να διχαστεί ο κόσμος. Εάν και εφόσον ο Καρυπίδης να αυτή την πρόταση την αποδεχθεί. Για μένα το για πρόβλημα. Αυτό τα λέμε τώρα, δεν τα λέμε, ναι, να τα πούμε ακριβώς, τα πράγματα. Μα γι' αυτό μιλάμε τώρα, γιατί είναι 26 του μηνός. Γι' αυτό σου λέω. Τον Πάπα, το, πρόβλημα, ναι, το πρόβλημα για τον Box είναι ότι έστω και να κατατεθεί αυτή η πρόταση. Εκεί είναι το επιχείρημα το οποίο μπορεί να σταθεί στον Αριανό. Θα σε πει δυνατό σήμερα. Σε κάνω και μαγαζί και μια πόλη, μια ομάδα και σε έχω και θα σε πάρω και εξάμποντο τη χρονιά για να πάρω και πρωτάθλημα. Γιατί να μην στο πει αυτό ο Πάοξ. Άμα σωθεί σε ένα ξεκινάει. Τι λε, το... εσύ, Κωστή, τώρα, σώπα. Δεν έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με τον Ασοφίσιο. Απλά είναι τέτοια η όλη διαδικασία εδώ πέρα που είμαστε τόσο πίσω σε μερικά θέματα, τόσο κακώς εννοούμενη βαλκανοποιημένη προσέγγιση, που το λάθος είναι αυτό, ότι ενώ ο μέσος ΠΑΟΚΣΙΣ θα ήθελε πραγματικά να αφανιστώ, να μην ανέβω ποτέ από την τρίτη εθνική, η δικιά μου προσέγγιση είναι αυτή, ότι είναι λάθος από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ έστω και μόνο να υπάρχει αυτή η πρόταση.
Είναι πώς θα αγγίξει, πώς θα αγγίξει τον κάθε παρουσία αυτό το πράγμα. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι οι πιο πολλοί θα σου πούνε, ρε φίλε, μαγιά σε κάνω παράρτημα, να πούμε. Ναι, σοβαρά. Παράρτημα σε τι? Σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο μη τι άλλο σε κάνω φέτο δεν μπορεί να το πάρει. Να σωθεί και θα πάρω το πρωτάθλημα. Και θα πάρω εξάποτο σε χαριλάω τύπα. Για να σκέψω το αυτό. Δεν θα είσαι ευχαριστημένο εσύ που έπεσε με το σουφλί πρόπερση. Χαζώσει. Με τι σημαίνει, πώ σημαίνει το ευχαριστημένο? Συγγνώμη, κάτσε, δεν μου λε. Δηλαδή, ο Αριανό δηλαδή για σένα περίμενε, τι πιστεύει ότι πρέπει να έχει του χρόνου κτλ. Δηλαδή να είναι ευχαριστημένο αν θα καταφέρει να σωθεί από τον πρώτο γύρο. Αυτό ο Αριανό, άκουσε να δει. Με μία σωστή διαχείριση. 1,5, 1,8. Η Νόβα για μένα, αφού έκανε την πρώτη της πρόταση 1,5, θα με 1,800 εκεί θα συμφωνήσουν. Έτσι. Λοιπόν, έχουν πολύ δρόμο. Άμα πάρει 1,800 από την Νόβα, 6-7.000 διαρκείας που με καμιά ιστορία με τα Ε δεν θα είναι ούτε 1,000. Να βάλει και αυτή τη χασούρα, άμα τα δεις και λογιστικά ακόμα τα θέματα. Έτσι. Άμα βάλεις και 6-7.000 διαρκείας που πιστεύω θα έχει ομάδα μετά από 4 χρόνια απουσίας στη μεγάλη κατηγορία που θα κάνει και 7.000 διαρκείας και λοιπά έσοδα, χορηγίες και τα λοιπά που θα πας πάνω από 3 εκατομμύρια τα έσοδά σου. Δεν διαφωνώ μαζί σου, λοιπόν, αλλά για να είμαστε ακριβωδί. Μια αξιοπρεπέστατη ομάδα. Για να είμαστε ακριβωδίκοι όμως, Βασίλη, πρέπει να ξέρουμε να είμαστε και εμείς δεδομένοι ότι αυτό που έγινε με τον Άρη τα τελευταία χρόνια, εντάξει, καταλαβαίνω ότι στη Β' και στη Γ' Εθνική τα πράγματα είναι διαφορετικά, αλλά πρέπει και ο κόσμος όντως να πάψει να έχει αυτή την νοοτροπία στα 10 άτομα. Τον Κίτσιο ιδανικό το θέλει. Τι μου λες, ρε, το χαρίζει. Τι να τον κάνω τον Κίτσιο. Το χαρίζει. Το χαρίζει, μωρέ. Ρε Κωστή, να σου πω κάτι. Χαρίζει, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εσύ δεν κάνεις ρεπορτάζ από εκεί πέρα. Δικές σου εικασίες παρουσιάζαν ειδήστορα σε αυτό το θέμα. Όχι, λέω αν θέλει. Άσο, τι πάει να πει αν θέλει, με το αν και το λοιπά, το αν και το θα τα φυτρώσουν. Καλό είναι ο Κίφη, από τον Τζανακάη καλύτερο είναι λόγο. Ο Χαρίς είναι καλύτερο από το Μουμίν. Ναι. Τι είναι. Λοιπόν, και στο φινάρι, άμα λες από εκεί πέρα για. Μπαρσελόνα Μπέ και Ρεάλ Μπέ έχει παιχτάκια. Ακριβώ. 10 φορέ καλύτερα να φέρει νεαρού παίκτε να παίξει πραγματικά παρά αυτό το πράγμα. Καλά. Δεν θα μου προσφέρουν λιγότερα από ότι ένα Κίτσιου ή ένα τέτοιο. Καλά, τέλο. Ακριβώ. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια. Επόμενο κύριο. Εντάξει, ό,τι πιστεί. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Βίλε. Εγώ μιλάω. Ναι. Ναι. Από Κατερίνη παίρνω, παροξής είμαι. Άκουγα σήμερα το μεσημέρι την εκπομπή με τον κύριο Κόκκινο. Ναι, μπράβο. Ναι. Που διαφωνούσα την κύριε. Εσύ έλεγες να παίξει χίτη Ρεάλ. Ναι. Ο κόσμος, ο Κόκκινος έλεγε διπλό. Όσες φορές έχω ακούσει τον Κόκκινο και έχω παίξει αυτά που έχει πει, έχω πάει κουβά. Και έλεγα να το παίξω εκεί, αλλά κάτι μέσα μου έλεγε για Ρεάλ. Και έριξε εκεί πέρα 100 ευρώ. Στη Ρεάλ. Και πάλι καλά, πάλι καλά δεν έπαιξε αυτό που έλεγε εσύ για Χ. Από πού και που έλεγε Χ. Αγωνιστικά το παιχνίδι ήταν για άσο Χ, έτσι. Αγωνιστικά. Το παιχνίδι. Επειδή λε ότι είχε κατοχή. 66,6% επιτυχία είχε. Λοιπόν. Αλλά δεν πάβει να είναι Ρεάλ και επειδή είναι Ρεάλ. Κατάφερε και πήρε το παιχνίδι. Και είναι άξιο σε βαθμό πάντοτε. Ρε, καλά και τα νούμερα, αλλά τώρα αυτός ο Ριμπερί, ας πούμε τώρα 35 χρονών, είχε λησάξει να βάλει γκολ, δεν μπορεί ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε ο τώρα. Ο Ριμπερί και πάλι ήταν από τους καλύτερους παίχτες και πάλι. Του βγήκε το πνευμόνι μέχρι κάτω και ήταν από τους καλύτερους παίχτες της. Μπράβο του! Μπράβο του! Γιατί και 35 χρονών. Και παραστάτη το Ρομπέν από την άλλη που τραυματίστηκε και, πήγε όλο το βάρος από εκείνη τη μεριά. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και ο Ριμπερί στο τέλος εξοδόθηκε. Ο Ρόμπεν ήταν ανέτοιμος, δεν μπορούσε να παίξει, το ξέραμε από μέρες πριν. Ό,τι και να είναι όμως κάποιες προσπάθειες θα πηγαίνανε και από τη μεριά του. Τώρα πήγε όλο το βάρος από τη μεριά του Ριμπερί. Και γιατί ρε γαμώ το να βάλει το Ριμπερί. Να βάλει το Ριμπερί, λέω, να βάλει το Ρόμπεν αφού ήταν ανέτοιμος. Λοιπόν, ξέρεις γιατί έχασε η Μπάγερν. Για πες. Λοιπόν, μέτρα. Μέτρα. Μίλερ εννιάρι. Λεβαντόφσκι εννιάρι. Ρόμπεν εξτρέμ. Αλκάνταρα εξτρέμ. Ριμπερί εξτρέμ. Χάμες, χτάρι το λες ή δεκάρι, δεκάρι. Το Χάμες, της Μπάγερν, το λες δεκάρι, δεκάρι το λες. Το λες, το λες. Και έχει μείνει ένα σκάφο Μαρτίνεθ μόνο. Και ο άλλος έχει. Κρός Κασεμίρο Μόντριτς. Πιο φορτωμένο κέντρο. Σου πήδηξε το κέντρο. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Πάμε, επόμενη γραμμή. Απλά είναι τα πράγματα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, φίλε, αν θες μίλα. Δεν θες. Επόμενο. Πώς. Ναι. Ακούς. Ακούω, ναι. Λοιπόν, θα πάμε με το χειριτήρι. Με το χειριτήρι μίλα. Παίρνετε τα τις δύο, αν σ' ανοίξει η γραμμή.
Σου τράβηξε ένα βρωμό, ξέρω, σου δώσει κανένα χαστούκι να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Θες να μιλήσεις και με το χειλητήρι. Χειλητήρι, το που φάνε δεν μπορεί να το κλέψεις. Πάλι έχει πήγει η κουβέντα. Σου δώσει μια με το δαχτυλίδι ανάμεσα στα μάτια. Ξυπνήσεις μεθαύριο. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Κωστή. Μάλιστα. Κωστή. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Δε, τώρα να σου πω την αλήθεια ότι πολύ τυχαία σε ακούω τέτοια ώρα. Δεν ήξερα ότι κάνει το πίσω στο ραδιόφωνο. Πάμε επόμενη γραμμή. Κάτι να σου πω. Γράφει από εδώ πέρα. Επόμενο. Ναι. 20 χρόνια καλή εκπομπή. Τυχαία λέει δεν ήξερα τι κάνει τέτοια ώρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Πάρε αλλού. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, καταρχήν ο προηγούμενος θα πρέπει να σου ζητήσει συγγνώμη αν σε ενοχλεί τέτοια ώρα που σε παίρνει τηλέφωνο. Ποιος? Εσένα, ο που δεν ήξερε ότι κάνεις εκπομπή, μπορεί να νόμιζε ότι σε πήρε σπίτι του, σπίτι σου άνθρωπος. Για ας με πάρεις το κινητό. Τι, να ενοχλεί το ακροατήριο. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Καλημέρα και στο Χατζινάκο και στο Χιλιτίδη. Ναι. Καλημέρα. Καταρχήν, φίλε Ραπτόπουλε, ναι. Για το Brexit δεν το σχολιάζω. Απλά πετάς κάτι για να τσιμπήσει ο κόσμος. Ρε παιδάκι μου, οι παοξίδες ξέρεις τι λένε. Στη γειτονιά μου. Δεν με ενδιαφέρει. Θα σε πω τι λένε. Ρε μόνο η Van Pleerani, ρε. Μακάρι να γίνει Grexit, ρε. Και φοράνε τη φτέρνα από κάτω τη βρώμα. Σπανάκι από τη βρώμα και η φτέρνα και την παντόφλα. Ναι, ναι. Το Χατζινάκο θέλω. Έτσι λένε και με πειράζουν και εμένα γιατί εγώ στην Τούμπα μένω. Τι να κάνω εγώ τώρα. Εγώ άμα κατέβω στην Αθήνα ρε θα χαθώ στην Ακρόπολη από κάτω. Θα με περάσω για τουρίστα να πούμε. Ναι. Χατζινάκος, εδώ είναι, εδώ. Λοιπόν, καταρχήν συμφωνώ με αυτό που λες για την ενδεχόμενο συμβόλαιο του Άρη με το Έψιλον. Για να το δεχτεί ο Αριανός αυτό πρέπει να είναι προσφορά εξωπραγματική. Μεγάλος επαναστάτης είναι ο Αριανός. Με καμία προσφορά. Βέβαια, είναι επαναστατικός λαός. Δηλαδή άμα έρθει και σου δώσει τα τριπλά που λέει ο λόγος, τότε ναι, αλλά εσύ, περίμενε. Σου λέει, σου δίνω τα τριπλά, αλλά εξάποντο σε Τούμπα Χαϊρελάου. Το δέχεσαι? Δεν είμαι Αριανός, να σου πω. Δεν ξέρω. Λέω για τον είναι. Αριανό. Η προσμονή τρία χρόνια μακριά. Λέω τον Αριανό. Χρόνια. Άμα του πήρε, φίλε, πάρε τα τριπλά. Αντί για 1,5 πάρε 4,5. Αλλά εξάπουν. Δεν θα το δεχτεί γιατί ξέρω ότι ο Παοκτζής μετά θα τον έχει στο δούλευμα ένα χρόνο. Θα πληρώνει και τον Παπαδό. Μπράβο. Μπήκε στο πετσί του οπαδού. Απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται ένα Αριανό. Στο πετσί πάμε του οπαδού. Πάμε παρακάτω τώρα. Ήθελα να μιλήσω με σένα γι' αυτό πήρα περισσότερο. Ναι. Για το θέμα του το στοιχηματικό καθαρά. Ναι. Και την ιστορία που είχε προηγηθεί με τον Γρηγόρη και με τα δεν διάφορα. Δεν έγινε τίποτα, εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Ναι, προφανώς δεν έγινε τίποτα, αλλά για το σκηνικό. Θα σου πω κάτι, επειδή είχα κατεβεί πριν από 10 μέρες στην Αθήνα και ο πατέρας μου είχε καφενείο κάποτε. Ναι. Και ξέρει τη δουλειά που κάνεις και εσύ αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ξέρεις τι μου είπε. Ναι. Γιατί ακούει, γιατί αυτή τη στιγμή ακούει. Ναι, ναι. Μου είπε ότι πες αυτό το παιδί, αν μιλήσει το ποδό στο τηλέφωνο, ότι ο σκοπός του πρέπει να είναι ένας. Με τα προγνωστικά και τα στοιχήματα που δίνει, να έρθει το κόσμος. Και να αγοράσει το μαγαζί του τις μπύρες του με τα λεφτά του ΟΠΑΠ. Δεν είναι λάθος. Δηλαδή το η αμοιβή την οποία εσύ θα λαμβάνεις. Απλά από εγώ, ρε φίλε, δίνω προγνωστικά, δεν σημαίνει ότι είμαι ούτε. Είναι πολύ μικρότερη ούτε από τα οικονομικά οφέλη και που ένας θα λόγος που έχεις με την Ευρωλίγκα πάμε αρκετά. Ιδίως στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού γίνεται ένας ψιλοχαμός. Είναι πολύ καλό. Παναθηναϊκή, φίλε, όταν παίζει ο Παναθηναϊκός μπάσκετ. Είναι 50 άτομα, μπουκάλια έχει. Όταν παίζει ο Άρης μπάλα, δεν εννοώ είναι σερβιτόρα μόνη και απλήρωτη. Θέλω να σου πω, Κώστα, άσο να μιλήσω, δεν ότι έχουμε εκεί πέρα ένα πολύ ωραίο. Όταν βλέπουμε Ευρωλίγκα, είναι άτομα που ξέρουν από μπάσκετ, κάνουμε τα σχόλιά μας, κάνουμε την πλάκα μας. Περνάμε πολύ ωραία. Εγώ το διασκεδάζω πάρα πολύ. Εγώ εννοώ κάτι άλλο. Προφανώς δεν το εξάφρασα καλά. Εννοώ ότι αν εμένα μου δώσει ένα προγνωστικό και βάλω 20 ευρώ και τα κάνω 50, αυτά τα 30, κάποια από αυτά θα έρθουν να τα φάω στο μαγαζί. Ωραία, θες να σου δώσω μια απάντηση σε αυτό. Αυτό εννοώ. Ένας, δεν ξέρω ονομαστικά ποιος και τι, έρχεται μου δίνει χειραψία, μπράβο ρε Χατζινάκο για τα προγνωστικά, τα έδωσα κάπου, με 200 ευρώ έπαιξε πεντάδο άλλος και πήρε 3.000. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός δεν εμφανίστηκε ποτέ στο μαγαζί να πει ένα καλησπέρα, προφανώς ένα καφέ. Εσύ φταίει. Άρα αυτό δεν στέκει. Εσύ φταίει. Δεν στέκει. Άμα βγάλεις καμιά μπαρκουμάνα με 1,5 μέτρο πόδι, θα έρθει. Με αυτές που έχεις εκεί. Άλλο το άλλο. Τις αραγελάδες που είναι. Κοίτα να δεις, μπάλα πουλάμε στο μαγαζί, δεν πουλάμε το μαγαζί. Φέρε καμιά γκομενάρα στο μαγαζί, να δεις τα λιγούρια πως θα αδειάζουν τα ουίσκι. Έβρες τις πλατυπόδες εκεί. Έμαθες και από μαγαζί. Σε καημέ τώρα. Έμαθες από μαγαζί τώρα. Πιο ανέραστη απ' την άλλη. Να φύγει από εδώ πέρα. Να το κάνουμε και πάνω. Τους ταμπάνες εκεί που έχεις να πούμε. Περπατάνε με τη φτέρνα ανάποδα να πούμε. Αυτόν τον ανεκδίγει το πρώτο Ολυμπιακό στο πάγκο του στο μπάσκετ. Για να έχει πέσει κάτι. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται.
Λοιπόν, λέω, αυτόν τον ανεκδίγητο που έχει στον μπάσκετ Ολυμπιακό στον πάγκο του, πώς τον βλέπεις? Ανεκδίγητος, όπως το είπες. Μηδέν διαχείριση. Έχει κάνει τώρα τον. Επέμενε εκεί πέρα, βλέπει, δεν κάνει γρήγορες αλλαγές. Ξεχνάει κάποιους παίχτες έξω. Ξεχνάει το. Για μένα θα έπρεπε να δώσει περισσότερο χρόνο αυτή τη στιγμή σε Ρόμπερτ, σε Μάτζαρη, βλέποντας αυτό το χάλι που είναι και οι υπόλοιποι Έλληνες. Παπα-Νικολάου, πολύ επηρεασμένος. Θα ρωτήσω τέσσερα πράγματα και θα απαντήσω και θα κλείσω. Ναι. Πρώτον, ξέρει να επιλέγει ξένους παίχτες. Ολυμπιακός μέχρι τώρα στους ξένους. Όχι Ολυμπιακός, ο Σφαιρόπουλος. Ο Σφαιρόπουλος. Ούτε καν. Έχει φανεί ότι όχι. Μου φέρανε αυτό τον Μπόμπι Μπράντ. Το μόνο που τον είδα στο αεροδρόμιο με αυτά τα μάγουλα, λέω τι τον φέρανε λέω αυτόν εδώ πέρα. Λέω 33-34. Δεύτερον, το μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός σου αρέσει? Το μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Οπα. Με τους Έλληνες. Όχι, εννοώ αισθητικά, σ' αρέσει. Όχι, δεν είναι. Δεύτερο παιχνίδι όταν βλέπεις τον Ολυμπιακό. Φυσικά δεν βγάζει ούτε τις φάσεις που βγάζει μια Ρεάλ, μια ΣΣΚΑ, ένας Παναθηναϊκός. Τίποτα βγάζει δεν βγάζει. Δεν είναι ελκυστικό το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Εννοείται αυτό. Τρίτον, αν στραβώσει το παιχνίδι, έχεις δει να μπορεί να αλλάξει καθόλου το ρου του αγώνα? Ποτέ. Δεν υπάρχει δεύτερο. Δεν υπάρχει plan B στο Σφαιρόπουλο. Ναι, δύσκολα. Δύσκολα. Αν δεν έχει ξεσπάσματα, δηλαδή. Έχεις παρατηρήσει ότι κάνει αλλαγές με το ρολόι. Μόνο ένας παρατηρητής μπορεί να γυρίσει ένα χαμένο βάθος του Ολυμπιακού. Έχεις παρατηρήσει ότι κάνει αλλαγές με το ρολόι. Δηλαδή η προτεραιότητα δεν είναι ο αυτός που παίζει καλά να μείνει μέσα. Είναι να μείνει κάποια συγκεκριμένα λεπτά για να μην γκρινιάζουν οι άλλοι. Το ζει αυτό. Πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ υπάρχει μια συγκεκριμένη διαχείριση που δεν παίζει εύκολα πάνω από 25-30 λεπτά ο ίδιος παίχτης. Αυτό είναι γενικά σε όλες τις ομάδες. Υπάρχει ένα ρυθμό που είναι αθλητικά πολύ απαιτητικό το σύγχρονο μπάσκετ. Εξήγησέ μου τότε την αλλαγή του Ρόμπερτς χθες που κρατούσε μόνο στην ομάδα. Ήταν ο καλύτερος παίχτης και λογική έχει αυτή η αλλαγή εκείνη την ώρα. Ναι, λάθος. Αν είτε στο μάτσο. Όπως και σήμερα ο Πασκουάλ έκανε εγκλήματα. Μου είχε μέσα τον Τζέιμς, εκεί που πήρε τη διαφορά η Ρεάλ, μου είχε στον Τζέιμς που έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο και άνοιγε το ρυθμό, ενώ όσο πήγαινε σε σετ παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός ήταν μαζί με τη Ρεάλ. Και έβλεπε στον Τζέιμς να προσπαθεί να ανοίξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Έγκλημα. Και συνέχισε να τον έχει μέσα. Και είναι αυτό και θα το δει αύριο. Το πόσο χαϊδεύει ο τύπος το Σφαιρόπουλο επειδή είναι Έλληνας και πόσο θα σταυρώσει τον Πασκουάλ επειδή είναι ξένος. Η μπασκετική μασονία της Ελλάδας. Φίλε μου, αύριο, άμα θες να το δούμε μπασκετικά το θέμα, ο Ολυμπιακός μία ελπίδα έχει. Να παρασυρθεί όπως έχει γίνει, όπως έγινε ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ, να πάθει το ίδιο Ζαλγκίρης. Να παρασυρθεί από την εύκολη νίκη που έκανε και να το δει ακριβώς. Λίγο αφιψηλού και να υπάρχει ένας ενθουσιασμός και να ξεχάσει την ουσία η Ζαλγκίρης. Αν η Ζαλγκίρης χάσει την αυτοσυγκέντρωσή τη. Το μάτι θα είναι στο 32 και να είναι στην Τζίτα. Ναι. Ο Ολυμπιακός η ελπίδα του είναι να το δει το παιχνίδι Ζαλγκίρης αφιψηλού. Πάμε. Πάμε. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω κανένα από εμάς το φάνατο. Για να δούμε. Χαιρετώ. Θα δούμε. Φιλιά πολλά. Γιατρέ μου. Δεν έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα αυτός ο άνθρωπος να μας βρει από εδώ πέρα. Χρόνια κρότης. Ραπτόπουλε, σε βλέπω με καντήλια στο σπίτι. Απλήρωτη θα μείνει η ΔΕΗ. Χατζινάκο, φίλε, μαζί σου πήγαινα πρώτη γραμμή στον πόλεμο άνετα. Ναι. Δεν σας πιάνει το βλήμα τόσο κοντή που είστε και οι δύο. Κάλυψε απόκριψη, ρε φίλε, μαγκιά μου. Εσένα θα γυάλιζε η φαλάκρος εκεί πέρα, κατευθείαν στο στόχο θα έλεγε. Φά, πεις πέρα, κατευθείαν. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα. Για τον Άρη πήρα, ναι. Αλλά επειδή άκουσα το παιδί ασχολείται με το στοίχημα που έχει εκεί. Όχι μόνο ασχολείται, αλλά είναι διάολος, ξάδελφος του διάολου είναι. Ναι. Λοιπόν, δεν μου λες, φίλε, αυτό το 360-380 της Ρεάλ, πώς το βλέπεις, πώς το εξηγήσεις αυτό που έδιναν οι μπουκ? Σαν απόδοση. Ήταν, εννοείται ότι ήταν μεγάλη απόδοση. Ναι. Και είναι για μένα, τη Ρεάλ είναι να την ακολουθεί σε τέτοιες αποδόσεις. Εγώ θα την ακολουθήσω τη Ρεάλ αν φυσιολογικά πάει τελικό με τη Λίβερπουλ και τη δω πάνω από δύο φράγκα, εκεί θα τη ρίξω λεφτά. Ξέρεις γιατί το έδωσαν το 360-380? Για να μην το παίξεις. Για ποιο λόγο? Αν άνοιγαν οι αποδόσεις 2-35 ο άσος και 2-45 το διπλό, θα ορμούσαν όλοι στη Ρεάλ. Και δεν το ήθελαν αυτό. Ήξεραν ότι η Μπάγκερ δεν θα κερδίσει. Φίλε μου, αυτό, απόδειξη, αυτό είναι πόση παιδεία αυτό έχει ο καθένας στο στοίχημα και καταλαβαίνει ποιο σημείο είναι value bet, έτσι. Δηλαδή για μια, αυτό ήταν εννοείται ότι είναι τόσο ψηλή απόδοση για ομάδα Ρεάλ Μαδρίτης είναι value. Δεν το συζητάμε.
Α, τώρα αν ο άλλος είναι μοσχάρι και σε λέει επειδή τη δίνει πολύ δεν θα βγει και να πάει να παίξει. Άκουσε με λίγο, να ακούσει λίγο όταν σου μιλάνε. Πες μου. Αν άνοιγε με 2.35 η Bayern και 2.45 η Real, θα την έπαιζαν όλη τη Real. Ο Μπουκ δεν ήθελε να την παίξει τη Real. Απόδειξη αυτού είναι ότι η πρόκριση της Real έδινε 1.60 ή 1.65 και η πρόκριση της Bayern έδινε 1.80-1.85. Αυτά τώρα για ΠΑΠ μιλάς, έτσι. Ε, ο ΠΑΠ αυτούς αντιγράφει, δεν έχει σημασία. Τώρα, μα μου λες 1.65, 1.80, άλλος είναι πρόκριση, να βάλουμε να πούμε μια φιλιά και να πάνε αυτοκτονούμε αν παίζουμε αυτά τις αποδόσεις, έτσι. Για πρόκριση μιλάμε, ρε. Ε, ναι. Όταν μου λες 1.65 είναι το ένα σημείο και το αντίθετο είναι 1.80, είναι δεν παίζεις, φίλε. Τόσο για λέω την εγώ. Πρόκριση, λέω. Ναι. Για την πρόκριση, γιατί σου φαίνεται περίεργο. Και ισόβαθμα μπορεί να είναι άμα το βλέπουμε. Άλλο εξηγώ, ρε φίλε. Ότι το, όταν παίζει 1.65, το άλλο σημείο πρέπει να είναι 2.20 το λιγότερο. Αυτό σου λέω. Το α, δεν το ξέρω αυτό. Γιατί δεν μπορεί. Τέλος πάντων. Γιατί άμα με λες, γιατί δεν φίλε, συμβαδίζει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό. Δεν συμβαδίζει το 3.80 με το 1.60 πρόκριση. Ωραία. Δεν συμβαδίζει. Φίλε. Φίλε. Ναι, ακούω. Δαβίδ σε λένε. Γιατί. Σε ρωτάω. Τέλος πάντων. Σε λένε Δαβίδ. Για τον Άρη θέλεις κάτι να πεις. Στάσουνε να πεις. Ναι, για τον Άρη θέλω να πω. Ρε φίλε, Δαβίδ σε λένε. Όχι βρε, τι Δαβίδ. Όχι. Τι είναι αυτό. Και πήρε ένας εδώ στο τηλέφωνο, λέει, ψάχνω ένα φίλο μου χρόνια, λέει Δαβίδ, λέει το λένε. Μοιάζει φωνής με ενός Δαβίδ φαίνεται. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Ας το ρωτήσεις. Πονηριές. Ότι Βασίλειο έχεις γράμμα. Για τον Άρη να πούμε. Ο Άρης ή 1,5 εκατομμύριο πάρει, ή 2 πάρει, ή 2,5 πάρει. Θα παλέψει για τη σωτηρία. Όχι, δεν ξέρουμε ακόμα. Ναι. Και 3 εκατομμύρια να πάρεις, πήρες λάθος προπονητή, τελείωσαν όλα. Θα πάρει καλά αυτό του Πανιωνίου. Ποιον. Αυτό που μοιάζει με τον Πασχάλη που έκανε έρωτα τη γιαγιά. Τι να τα λέμε για προπονητή. Καταρχάς θεωρώ λάθος που φεύγει ο Μυροφορίδης πρώτα απ' όλα. Εγώ το θεωρώ σωστό. Και πού να πάει ο Μυροφορίδης σε Αλφα Εθνική. Ο Μυροφορίδης είναι για ενδιαφέρει. Τη Β' Εθνική, ξέρει τα κόζια, ξέρει τα γράμματα, ξέρει τους παίχτες, ξέρει την κατηγορία, ξέρει τις ομάδες. Λοιπόν, το μην τελάθουμε. Ο Μυροφορίδης έχει ένα κύκλο από κάποιους παίχτες δικούς του που ξέρουν την κατηγορία, είναι επαγγελματίες από το που κάνουν και ξέρουν να ανεβάζει ομάδες. Αυτό ξέρει. Δεν μπορεί εμένα ο Μυροφορίδης να με φέρει παιχτάκι από την Ευρώπη που θα χρειαστώ και ξένους καλούς παίχτες για να κάνω πορεία στην Εθνική. Το μόνο που μπορεί να υστερεί είναι ότι πιθανώς να μην έχει τα κυκλώματα στην Ευρώπη να φέρει παίκτες απ' έξω. Υπάρχει περίπτωση. Και τα κυκλώματα είναι για Β' Εθνική. Αυτά που έχει. Ποιους παιχταράδες έχει που μπορεί να φανούν στην Α' Εθνική. Τον Μπασά. Για κλάματα. Δεν το κατάλαβες, δεν το κατάλαβες ότι αυτούς ο Μυροφορίδης. Ποιοι είναι οι παίκτες που κάνουν για να παίξει μια ομάδα Α' Εθνική. Να σου εξηγήσω. Ο Μυροφορίδης. Βαλεριάνο. Το ξέρει. Άσε να μιλήσω. Μόνο δελυζήσεις. Ένας δελυζήσεις. Βρε, άξε να σου μιλήσω τώρα. Ο Μυροφορίδης δεν ξέρει ότι ο Διαμαντόπουλος, ο Πασάς, ο Κάσος είναι το 7. Εσύ τι νομίζεις, δεν το ξέρει. Αυτή για το ξέρει ότι είναι το 7. Ότι δεν μπορούν να βαθμολογηθούν ποτέ με 8,5. Αλλά είναι για τη Β' Εθνική. Είναι γερά παιδιά, μαρκάρουν, κάνουν ράν. Το ίδιο λέμε. Φύγε. Το ξέρει ο Μυροφορίδης. Επόμενη γραμμή. Ξέρει καλά είναι να πάει σε μια ομάδα να την ανεβάσει και τον ευχαριστούμε και πολύ. Φύγε. Ναι. Τα βγάλε τα λεφτά του Μυροφορίδης και μπράβο του. Ή δεν είσαι αγνώμανας. Εννοείται αυτό. Πάει. Εννοείται. Σαν φίλος θα φύγει και τον ευχαριστούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Μπράβο. Καλημέρα. 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 Καληνύχτα. Επόμενος, ναι. Καληνύχτα, πέσαν όλοι. Πέσαν όλοι, ναι, πάμε. Καλημέρα, μ' ακούσεις Κωστάκη. Κωστάκη. Ναι, αφού είμαστε φίλοι, όχι. Οικειότητα έχουμε. Άμα είμαστε φίλοι, γιατί με πήρες τον Μπουφάν. Συγγνώμη, φέρα λίγο το χιλιτή να μιλήσεις, παρακαλώ, γιατί έχω μια συγγνώμη. Πού πει το χιλιτή, ρε Αλέξανδρα. Λέγε τι θέλεις. Πού το πούλησες. Έπεσε. Μας έριξε τις γραμμές ο καταραμένος. Λοιπόν, 2-31-0, όλα 90. Πάμε. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούμε, πάμε. Respect. Λοιπόν, ναι. Επειδή φεύγω το Σάββατο. Πού πας. Θέλεις αύριο να βρεθούμε απέναντι από τη Μαρμίτα. Έχει ένα βενζινάδικο. Έχω μια Φεράρι, 4 άσους. Τι ώρες εγώ λέει να βρεθούμε.
Δεν καταλαβαίνω. Πάρ το πάλι από την αρχή. Αύριο να βρεθούμε. Έχει εσύ Φεράρι. Ναι, θα βρεθείτε στη Φεράρι, θα τα πείτε. Ποια είναι η Φεράρι? Έχει τέσσερις άσους η πινακίδα. Έχει τέσσερις άσους η πινακίδα. Τέσσερις άσους και είναι Φεράρι. Κόκκινη, φίλε, κόκκινη. Εγώ έχω Κόρντομπα. Πώς θα τα βάλουμε να μαλώσουν? Μαύρη. Τι? Όχι, η δικιά μου είναι μαύρη. 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 Ωραία. Έχει. Εντάξει. Απέναντι από τον βενζινάδικο. Τι ώρα σε βολεύει? Η μαρμίτα απέναντι δεν έχει βενζινάδικο. Ένα δοντιατρίο έχει. Λίγο απέναντι από το γήπεδο του ΠΑΟΚ ένα. Τι είναι, Αβίν είναι, δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Δεν ξέρεις, είναι. Εγώ θα είμαι εκεί στις καφετέρειες που έχει γυναίκες, όχι μπάζα. Πού πας εσύ, πληρώνεις γυναίκες? Όχι ρε. Α. Καφέ πίνω. Καφέ πίνω. Ποτό. Ποτό. Ό,τι ναι. Μου ήρθε. Νέο φρούτο είναι αυτός τώρα, να ξέρεις. Ναι. Ωραία. Νέο φρούτο ρε, σημαντή σου ήμουνα. Είμαστε σε ποιο σχόλιο? Στο δεύτερο. Πες μια λέξη γαλλικό, δεν ήτανε? Το δεύτερο. Δεύτερο. Πες μια λέξη γαλλικά, θυμάσαι? Δεύτερο. Ελληνικά δεν ξέρεις. Δεύτερο λύκειο Τούμπας πήγαινες? Μπράβο. Και κάναμε γαλλικά. Γιατί τι ήτανε το δεύτερο? Αγγλικά κάναμε. Αγγλικά. Πες ένα καθηγητή. Α, ούτε θυμάμαι κανένα. Δεν θυμάσαι κανένα. Πες ένα. Το μόνο που θυμάμαι έναν μαθηματικό. Πώς το λέγανε? Απλώς το συνάντησα τώρα τελευταία. Ναι. Δεν μου λες εσύ. Γαλλικό ήταν. Τι γαλλικό. Αγγλικά. Δεν μου λες τώρα εσύ. Το δεύτερο. Πρόσφατα βγήκες. Από πού, από το τρελαδικό. Ή από πού? Από κάνα πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Τώρα βγήκα. Τους έφυγες ή σαν μολύσανε. Εσύ γελάς, ε. Όταν κλαις. Α, το αφεντικό σου ξέρεις τι με είπε? Τι είπε το αφεντικό? Δεν πρέπει να έχω και μια ανίτα, λέει, στην εκπομπή μου. Εσύ σέρντι δεν κάνεις εκπομπή τώρα. Κατάλαβα. Τι εκπομπή ρε, εσύ δεν κάνεις εκπομπή. Λέω, άντε ανίτα, καληνύχτα. Γεια χαρά. Είναι νέο φρούτο, είναι. Τι διαμάντι μου στείλες, Βασίλη. Ευτέλειες. Έχουμε διάλειμμα και μισή. Αυτός τώρα, κοίταξε να δεις. Αυτός μαλακοφέρνει τώρα, σιγά σιγά. Πάμε διάλειμμα, πάμε. Άντε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Goldmall.gr. Αποκτήστε τώρα δωρεάν δωροεπιταγή έκπτωσης 10 ευρώ για έλεγχο κταίο ενός επιβατικού αυτοκινήτου και με ετήσια κάρτα καυσαερίων. Και επιπλέον δώρα με την υπογραφή της Σωτέκο στην Πηλαία. Δείτε και εκτυπώστε τώρα την προσφορά στο www.goldmall.gr για να κερδίζετε δεκάδες ευρώ καθημερινά με ένα απλό κλικ με δωροεπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πάμε στις γραμμές. Δεν μου λες, έρχεται εδώ Φωτιάδης. Πάρει και αυτήν. Έρχεται ο Φωτιάδης. Τελειώνει η εκπομπή. Άντε, λέω γεια. Ε, τι, αγόρι μου, δεν με πάω στο Τριάδι. Λέω, και τι να σε πάω στο Τριάδι. Δεν έχω λεφτά. Καλά, λέω, ήρθε στην Τούμπα, λέω, με το λεωφορείο. Και δεν σκέφτηκες ότι δεν έχεις λεφτά? Και τι με λέει, ρε παιδιά. Πήρα τηλέφωνο σε αυτή τη χαρτορίχτρα, λέει, που έχετε εκεί, στη διαθύμιση. Και με είπε κάποιος θα σε πάει. Ποιος λέω θα σε πάει, ο μαλάκας εσύ. Κατάλαβες? Δηλαδή, και τι έκανα. Τι θα τον κάνω, τον αφήσω το παγκάκι. Όχι, σωστά τον είπε η χαρτορίχτρα, έπεσε μέσα. Έπεσε μέσα. Γι' αυτό λοιπόν, χαρτομαντία. Χαρτομαντία. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Θα πάρετε τηλέφωνο την κυρία Μαρία. Θα πείτε, είμαι φίλος του Ραπτόπουλου και θέλω να μου πείτε τα χαρτιά. 6-9-49-77-42-63. 6-9-49-77-42-63. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Χαίρετε. Ο Δήμος από το Περίπτερο στέλνει ένα μήνυμα και λέει, πάλι τους τρονομαγνήτες σε λειτουργία τους έβαλες, λέει Κωστή. Πάει, τελείωσε. Φεράρι με τέσσερις άσους έχει αυτός. Μαύρη, καλή. Μαύρη κιόλας. Αυτός μπορεί να έχει Φεράρι στην Ελλάδα. Τι να έχει? Μην το θεωρείς παράξενο. Να το δεις έξω από την Μαρμίτα. Τι Φεράρι έχει? Τι Φεράρι? Αυτές που μας δίναν μικροί που παίζαμε τα αυτοκινητάκια. Τι Matchbox. Α, μπράβο, τέτοια. Καλημέρα. Έλα, Βίλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Θα σέβομαι στον κύριο Χιλιτίδη. Άσε τα σάλια και τα γλυψίματα. Λέγε. Σταμάτα λίγο, σταμάτα λίγο. Ναι. Τους χαιρετισμούς μου στο Βασιλάκι. Γεια σου. Όσον αφορά τους φίλους μου τους παοξίδες, οι οποίοι έχουν αναλωθεί το τελευταίο διάστημα και έχουν μια καραμέλα και θεωρούν την ΑΕΚ ομάδα τριών ετών ότι δεν με δημιουργήθηκε το 2014. Εσύ είσαι 92 χρονών, εγώ είμαι 3 και εσύ έχεις 2 πρωταθλήματα και εγώ ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Κάνε υπομονή παοξία άλλα 3 χρονιά. Εγώ θα είμαι 5 χρονών ομάδα και θα έχω 3 πρωταθλήματα. Εσύ 92 χρονών και θα έχεις 2. Αυτά θα τα λέτε αλλού. Όχι στις εκπομπές του Ραπτόπουλου. Όχι στις εκπομπές στις οποίες μπορεί να ακούω και να επεβαίνω εγώ. Αυτά θα τα λέτε στις εκπομπές που ακούτε εσείς μεταξύ σας. Είσαι όσες εγώ μπορεί να κοιμάμαι, γιατί πρέπει 4-5 ώρες και εγώ να κοιμηθώ την ημέρα και να μην σας ακούω. Αυτά τα σκάλια τα πουλάτε αλλού. Εάν η ΑΕΚ έχει ευρωπαϊκή ιστορία, και αναφέρομαι σε όλους αυτούς που επεβαίνατε πριν στο Πασχάλη τον Καμόρα, όταν η ΑΕΚ ισοφάρισε με τον Βάλτερ Σεντένο στη Μαδρίτη από 2-0 σε 2-2 τη Ρεάλ, τη χρονιά που δεν έχασε στο Champions League, εσείς πέσατε με το παλιούρι. Και για να πάμε και σε Πρεσκαδούρα, ελάτε τώρα στο τελικό κυπέλλου να σας αλλάξω τα πετρέλαια. Πώς θα τους αλλάξεις τα πετρέλαια, ρε? Ορίστε. Αφού δεν έμεινε δράμι πετρέλαιο επάνω σου, πώς θα τους αλλάξεις τα πετρέλαια? Αυτό το λες εσύ. Ξέρεις πώς είναι η ΑΕΚ τώρα? Άκουσέ με. Ξέρεις, από τον Νοέμβριο. Ξέρεις πώς είναι η ΑΕΚ τώρα? Άκουσέ με εμένα, Ραπτόπουλε, όχι αυτά που θέλεις εσύ. Ναι. Εγώ τηλεφωνώ για να πω αυτά που θέλω εγώ. Έχεις από τον Νοέμβριο, φαγώθηκες με την ΑΕΚ. Φαγώθηκες, στα λυσιακά σου έφαγες. Σε διέλυσε η ΑΕΚ. Σε ισοπαίδωσε. Εσύ μπορεί πολύ σωστά να θεώρησες ότι θα σκάσει, πολύ σωστά και λογικά. Έλα όμως που εκτέθηκες και που θα εκτεθείς για άλλη μία φορά, γιατί η ΑΕΚ είναι ένα 90 λεπτό, ένα παιχνίδι. Θα δώσει τα πάντα ό,τι έχουν και δεν έχουν. Το καταλαβαίνεις? Άντε να σε δω. 3-0 είναι το παιχνίδι. Το ΆΚΑ είναι. Αυτοί έχουν κόμπλεξ το ΆΚΑ. Το κόμπλεξ που βγάζει ο ΠΑΟΚ όταν έρχεται στο ΆΚΑ δεν το βγάζει καμία ομάδα παγκοσμίως. Έχουν πρόβλημα τα παιδιά στο ΆΚΑ. Μη. Τι μη. Κάνω λάθος? Τον Πλατανιά. Σου βγήκε ο κόλος. Να τον πάρεις, τον Πλατανιά. Βεβαίως, και τη Λάρισα μου βγήκε. Η Λάρισα σου βγήκε η ψυχή. Λογικό είναι, ρε παιδί. Λογικό είναι, και εγώ το λογικό σε λέω. Μπράβο. Αλλά αυτό που θα πάθουν τα παλικάρια. Με 14 παίχτες είναι βγάλει, δεν του βγήκε η ψυχή τώρα. Λογικό. Μπράβο, ρε Βασίλη. Μπράβο, ρε Χατζινάκο. Αγωνιστικό είναι αυτό. Όλη η χρονιά με 14 παίχτες σε 3 θεσμούς. Δεν θα του βγει τώρα, δεν θα του βγει η γλώσσα. Ένα τελευταίο παιχνιδάκι είναι. Ελάτε να σας αποδείξω ποιος είναι ο καλύτερος για να σταματήσετε να μας αλίζετε στο Μετρόπολης, γιατί μας έχετε σκάσει σπλήνα, δεν σας αντέχουμε άλλο. Για να μιλάτε πάλι για τίποτε άλλο. Μεταξύ σας, ξέρω εγώ, με τον Άρη, να τρώγεστε με τον Ηρακλή. Αυτές ομάδες ασχοληθείτε, εσείς, όχι με την ΑΕΚ. Ήταν σαν να το δούμε αγωνιστικά. Η ΑΕΚ τώρα αυτή τη στιγμή που τελείωσε μαθηματικά το πρωτάθλημα, είναι 26 του μηνός. Έχει 2 εβδομάδες και παραπάνω αέρα να φρεσκάρει ενδεχομένως κάποιους παίχτες. Βεβαιότατα. Άμα το δούμε καθαρά αγωνιστικά. Μην λέμε τώρα. Κοίτα, μην πεθάνει κανένα στον αγωνιστικό χώρο. Σκάσει από το. Ναι. Έτσι θα βολεύει. Θα βάλει τώρα δευτερεύει. Θα του φρεσκάρει, λες. Ο Κονέ έχει κάνει. Προλαβαίνει να φρεσκαριστεί. Εντάξει. Ρε φίλε, ένας παίχτης τώρα, 2 εβδομάδες, άμα τον κάνεις δεν μπορεί να το φρεσκάρεις ένα παίχτη 2 εβδομάδες τους βασικούς, έτσι, Σιμόες, Λάζαρο, Αραούχο, Λιβάγια, Μπακάκι, αυτούς δηλαδή που τραβήξαν όλο το Λούκι. Αυτούς τώρα 2 εβδομάδες άμα δεν τους βάλει καθόλου και τους κάνει μια διαχείριση και μια προπόνηση και μια αποφόρτιση. Και μια αποφόρτιση, μπράβο που τα ξέρεις καλύτερα. Λοιπόν, θα είναι άλλο παιχνίδι στο τελικό. Μην τα λες αυτά τώρα. Βασίλη. Ναι. Ρε παιδιά, αγωνιστικά μιλάμε. Ναι, αγωνιστικά μιλάμε, αυτό θέλω να πω. Πέρυσι πήγε στο Βόλο ο Ραπτόπουλος και έφερε το κύπελο γιατί ο Κοντορεβιθούλης δεν έβλεπε καλά. Φέτος ο ΆΚΑ Ραπτόπουλος δεν θα έχει Κοντορεβιθούλη. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Ποιος είναι ο Κοντορεβιθούλης? Εκείνος ο Καλφόγλου.
Α, από κοντός, την ΕΣΕΝΕΤ Εγκουμενίτας, ναι. Τον οποίο ο κύριος Γρηγοριάδης το ξεχνάει στα άρθρα του. Θυμάται Κομίνη, Αρεστόπουλο, Ποντίκη, αλλά το Καλπόγλου το ξεχνάει κύριος Γρηγοριάδης. Κύριε Γρηγοριάδη, δεν είναι μόνο υπόξιδες αναγνώσεις του Metrosport.gr. Είναι και εξίδες. Γι' αυτό είναι ο εξής εδώ. Για να σας θυμίζει ότι υπάρχει αεκάρα. Έχετε πρόβλημα όσο είμαι εγώ εδώ. Εισαγωγικά, έτσι. Υπαρεξηγητό. Καλό σου βράδυ. Επόμενος κύριος. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Ναι. Πάμε επόμενη έλα. Γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Έλα. Άντε. Έλα. Άντε. Ναι. Είπαμε ναι. Καλημέρα. Είπαμε θα το αργήσουμε. 45 πάω οξύς συγκριτάς. Με μασέλα. Μασέλα. Ναι, ραντεβείς τη μασέλα. Λέγε αγώ. Για άλλο πράγμα σε πήρα τηλέφωνο. Πες ό,τι κουστάρει. Εγώ έχω παίξει ένα μισθό πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ. Ναι. Το χάνω. Λογικά έπαιξε. Λογικά έπαιξα. Το έπαιξα πριν τα Χριστούγεννα. Και καλά έκανε. Κάνα και καλά έκανε. 4, 3,5, 4. Κάτω από 3. Κάτω από 3. Όχι, όχι. 4,25 ήταν. 4,25. Καλά θυμάμαι εγώ. Πριν τα Χριστούγεννα πλήρωνε καλά. Το θυμάμαι αφού τα βλέπαμε εδώ πέρα. Ναι. Όχι στον ΟΠΑΠ. Εννοείται ίντερνετ. Εννοείται. Ίντερνετ, ναι. Σωστό. Τώρα έβαλα ένα σεβαστό ποσό στη Ρεάλ για να πάρει το Champions League. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Και σαν ανταλλακτική λύση έβαλα τη ΣΕΚΑ να πάρει την Ευρωλίγκα. Πολύ ωραία παίξηματα έκανες. Καλά. Λογικός. Ωραία παίξηματα έκανες. Μάλιστα. Και κάτι άλλο Κώστα. Πριν 10 μέρες ήμουν στο καζίνο στα Σκόπια. Ναι. Και έμεινα από μπαταρία. Άκου να δεις τώρα φάση. Ναι. Ήμουν μισή ώρα έξω από το καζίνο, δηλαδή εκεί πέρα του πρίζε στο καζίνο. Ναι. Περάσαν 10 Έλληνες, δεν σταμάτησε κανένα, όταν με χαιρετούσαν. Ναι. Σου έλεγα ρε παιδιά, λίγο πιάστε να βάλω μπρο στο αμάξι, τίποτα σημασία. Και. Περνάει ένα σκοπιανό ένα τύπο με ένα τρακτεράκι. Και σταμάτησε ο άνθρωπο και έβγαλε την μπαταρία του και με έδωσε ρεύμα και έβαλα μπρο στο αμάξι. Τέτοιε ερσερίδε είμαστε οι Έλληνες, τέτοιοι είμαστε. Γιατί ρε φίλε, εσύ τι είπε, έχει καμιά απέτηση από τον Έλληνα. Γιατί ρε, αδείς εσύ Έλληνα σε ξέρω κάθε με τον βοηθήσεις να σταματήσεις να δεις τι έπαθες. Σιγά μη σταματήσω. Ε? Σιγά μη σταματήσω. Δεν σταματήσεις. Όχι. Εντάξει. Hey. Γιατί εσύ γιατί εσύ θα σταματούσες. Δεν σταματούσα. 2 χιλιόμετρα τα σύνορα. Άμα δω ελληνικό αμάξι που θα χρειάζεται βοήθεια θα σταματήσω να βοηθήσω. Όχι, δεν είμαι φιλάνθρωπος. Άμα ήταν κανένα σκύλο. Καμιά γάτα και τα λοιπά. Και κούτσενε να πούμε. Θα το πήγαινε στο κτηνίατρο. Άνθρωπο, άμα ήταν, όχι. Δεν θα σταματούσε. Κώστα, έχω να πάρω τον Παρασύρη τηλέφωνο. Καλά. Του συγγραφέα τον Παρασύρη έχω να πάρω τηλέφωνο στο Μετροσπορ. Ναι. Έχω σχέση και με το αφεντικό σαν Ανδρόνια. Τον έχω πει τον Παυλό. Πάμε όλου διώξου. Μόνο τώρα αυτό που κρατά. Τίποτα. Καυτά. Καλό βράδυ. Του ρουφιάνεξε μια χαρά. Μάλιστα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Τι πήγε, έλα με τρελάνεις! Τι ήταν αυτό. Θα τη σκότωσε φίλε. Επόμενη. Καλημέρα. Του γκρίνιαξε που πήρε τηλέφωνο ο Ραπτόπουλου και ναι, καλημέρα. Έλα φίλε. Παοξής από Κολονία. Κολονία, μάλιστα. Ναι. Ήθελα να απαντήσω στον Αεξή από πριν. Ναι. Με αυτό που είπε. Ο Καλφόγλου πέρσι δεν παρετήθηκε. Μετά από αυτό παρετήθηκε που παρετήθηκε ο άνθρωπος, ναι. Ναι. Ο Κομίνης παρετήθηκε. Όχι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Όσο για το τελικό, ένας τρόπος υπάρχει να το πάρουμε 100% και ποδοσφαιρικά να σας το πω. Μαλεζά πίσω, δεν θα παίξει ο Κρέσπο και Μάτος δεν χάνει τον οικοδόμο ούτε ένα λεπτό από τα μάτια του. Τον οικοδόμο Μάτος, αφού ο οικοδόμος θα παίξει από την άλλη μεριά. Βέβαια. Ναι, μπορείς να το βάλεις και από εκεί. Κορόιδο τον έχει στο χειμένο φίλο να σου βάλει τον οικοδόμο στην ίδια μεριά με τον Μάτος. Από το Βιερίνια τον βάλει. Όχι, ο Βιερίνια πίσω δεν είναι τόσο καλό ανασταλτικά. Ο Μάτος θέλω να μαρκάρει. Ναι, αλλά αυτό έχει επιλογή ο προπονητής ο αντίπαλος να τον βάλει όπου θέλει. Που συνήθως ο οικοδόμος παίζει σε δεξιά πτέρυγα. Άρα πώς θα τον μαρκάρει ο Μάτος. Γιατί, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να παίξει ο Μάτος εκεί πέρα. Να τον βάλει δηλαδή αριστερό μπακ το Μάτος λες. Ναι.
Δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκου είναι προπονητής που παίρνει τέτοια ρίσκα. Λεπτό από τα μάτια. Στο τελικό τώρα να πάρει τέτοιο ρίσκο και να γίνει εκεί καμιά στραβή και μετά ποιος τον σώζει. Δεν νομίζω. Δεν έχει δείξει ότι είναι προπονητής. Φυσικά παίρνει μεγάλα ρίσκα ο Λουτσέσκου. Κοίταξε. Ο Μάτος θα έχει τον Μπακασέτα από εκεί. Εύκολο έργο θα έχει. Ένα ούτε έχει ο Μπακασέτα, αν το καλό σκεφτούμε. Τίποτα, επέλαση, τέτοια τρίπλα δεν έχει. Άσο Βιρίνη από εκεί. Ο Μπακασέτα πρέπει να παίζει από την άλλη μεριά. Μην δει κανένα μάνταλο. Ο Μάνταλο δεν μπορεί ποτέ να επανέλθει. Κι άλλοι έχουν πάθει και ασού όσο γρήγορα δεν επανήλθαν. Δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Δεν μπορεί. Κάπω αλλαγή είναι. Και ναι, πάλι δεν το φοβόμαστε τόσο. Θα δούμε. Εγώ με μισό πόδι το Μάνταλο δεκάρι. Θα τον προτιμούσα από Μπακασέτα μισή ώρα και από τον Μασούντ. Από Μασούντ δεν το συζητάμε. 100%. Από Μασούντ δεν το συζητάμε. Μόνο. Και με μισό πόδι που λες. Με μισό πόδι. Άμα βάλουμε ένα γκολ στα πρώτα 10 λεπτά με 20, μετά θα γίνει ωραίο παιχνίδι. Ένα γκολ να μπει τότε να βάλει ο Πάουκ, μετά θα γίνει πολύ ένα το παιχνίδι. Άμα φάτε ένα γκολ, τι θα γίνει. Αν βρούμε μετά στην κούραση και δεν έχουν και αλλαγές και φάνε κανένα 2-3. Εσύ τι αλλαγές έχεις. Εγώ, τον Μπίσεσβαρ. Εκτός από τον Μπίσεσβαρ, ποια αλλαγή έχεις. Αλλαγές, στα φορ δεν έχω. Στα φορ έχεις. Όχι. Όχι, έχω τον Κλούρι που στο εξτρέμ, δεν κάνει. Στο Τζαμάλ ποιον έχεις δηλαδή. Τον Μακ. Λιμιό. Το Μακ. Λιμιό βασικό γιατί μπορεί να πει το Μακ. Το Μακ. Άμα φίλοι είναι ακατάλληλος αυτή τη στιγμή με δεν μου λες, στο εξάρι ποιον έχεις. Βάρη είναι πάρα πολύ ομάδα. Εξάρι εκεί μπάζω, δεν έχω. Εκεί μπάζεις. Κλείσαν τον Τζίμιρο και δώσαν και τον Κάτσε. Ναι. Τι αλλαγές έχεις. Στο Μάτος τι αλλαγή έχεις. Στο Μάτος είναι αντικατάστατος ρε φίλοι τώρα, τι λες. Τι αλλαγή έχεις. Στο Μάτος βγάζει 90 λεπτό, δεν χρειάζεται αλλαγή. Όχι λες, έχουμε αλλαγές. Τερματοφύλακα τι αλλαγή έχεις. Δεν έχω, αλλά έχω τον Μπίσεσβαρ. Στάσου, δεν υπάρχει. Στάσου, κουβέντα θέλω να κάνουμε. Η ΑΕΚ δεν έχει αλλαγές. Η ΑΕΚ έχει τερματοφύλακα τον Μπάρκα και δεύτερο τον Τσιντότα. Πάμε παρακάτω. Εσύ ποιον έχεις δεύτερο. Το Ρέι. Ο Ρέι Κλέι. Δεξί μπακ. Έχεις τον Μπακάκι, τον Γκάλο. Ωραία. Δύο. Ναι. Εσύ ποιον έχεις δεύτερο εκεί. Μπακ. Ένα Λόπες ο Κάνιας κατά συνθήκη. Βρε ποιος Κάνιας. Δεξί μπακ σε μιλάω. Έχεις άλλον. Όχι. Πάμε παρακάτω. Αριστερό μπακ έχεις τον Βιερίνια. Ποιον άλλον έχεις εκεί. Κανέναν. Τον Αζεβέδο. Τον Αζεβέδο πάρτο στα λουκάνικα εκεί στο γιώτη να τρώει. Ο άλλος έχει Χουλτ, Λόπες, Μπακάκι. Πάμε παρακάτω. Σέντερ μπακ ποιον έχεις. Στάσου ρε ένας. Όλα αυτή είναι Βιερίνια δεν κάνω. Τα λέμε και σέντερ μπακ ποιον έχεις. Βαρέλα, Μαλεζά. Και Κρέσπο. Ωραίο Κρέσπο είναι η βασική. Και αυτός έχει Βράνιες, Λαμπρόπουλο και Συγκρίσκη. Ποιοι είναι οι καλύτεροι. Πάμε στα χαφ. Έχει το Σιμόε στα χαφ. Εσύ ποιον έχεις. Στα χαφ. Ποιον έχεις. Μαουρίσιο. Το Μαουρίσιο. Στα χοφ. Σε εξάρι λέω, εξάρι. Στάφεσαι τον Κάνιας. Τον Κάνια. Το σκατοδοχείο στο σπίτι είναι γεμάτο. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Αν φύγει ο Πέλκα, έχει τον Μπίσεσβαρ. Αυτοί έχουν τον. Δεν θα έκανα αλλαγή τον Πέλκα για να βάλω τον Μπίσεσβαρ άμα κάτι δεν πήγαινε καλά. Ποιο θα βγάλει. Ναι. Ποιο θα έβγαζα. Άμα τραυματιστεί. Άμα τραυματιστεί. Πώς το λένε. Ξύλο, ο ψηλό. Αλλαγή ποιον έχει τον Κουλούρι. Και αυτός έχει λιβάγια Αραούγο για κουμάκι. Άντε κοιμήσου, πιες και ένα ντεπών και πάμε στους πέντε τελευταίους. Άντε πιες και ένα ντεπών και αυτή είναι με το 1 τέταρτο του μπάτζετ. Γι' αυτό έλεγα τον προηγούμενο το Χαϊβάνι ότι δαγκώσατε το Σαββίδι. Καταλάβατε και φταίει η Αθήνα. Καταλάβατε Χαϊβάνια. Πάμε πέντε από το τέλος τώρα. Πέμπτος από το τέλος. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνετε. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν. Με 92 χρόνια ιστορία ο ΠΑΟΚ να κατακτάς πέμπτη φορά τη δεύτερη θέση σε 92 χρόνια δεν το λες και πρωτάθλημα. Πες μου κύριε Απτόπουλε. Δεν το κατάλαβα, ξαναπες το άλλη μια. Ο ΠΑΟΚ έχει 92 χρόνια ιστορία.
να γαρακτάς πέμπτη φορά τη δεύτερη θέση, ναι, δεν το λέω και πρωτάθλημα. Δηλαδή πέντε πέμπτες θέσεις ισούται με ένα πρωτάθλημα, κάπως έτσι δηλαδή, συμψηφισμό. Πάνω κάτω ξέρω εγώ, για να μου πείτε κι εσείς. Περίεργα μαθηματικά. Εσύ ναρκωτικά από πού ψωνίζεις? Εγώ δεν πίνω ναρκωτικά, εγώ αλκοόλ πίνω μόνο και... Εντάξει, τη μαλαματήρα από πού την παίρνεις, παντοπολία? Όχι, όχι μαλαματήρα, μόνο γράμμα πίνω και από τα μπέλη το δικό μου. Τώρα τι ήπιες προηγουμένως δηλαδή? Εγώ πήγα ταμείο, μια χαρά. Βρεκταμείο πήγα, εντάξει. Και με τη Ρεάλ διπλό και διπλό σήμερα. Τι διατροφή έκανε σήμερα, τι ήπιες? Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου πατάτες, τηγανιτές με αυγά, πιπεριές, χτυρί, παρμεζάνα και πιπέρι. Και λουκάνικα τζουμαγιάς που λένε. Με το πράσο μέσα, ναι. Τι τα μούφα μου, δείτε κανονικά. Το πιώμα ποιο είναι, λέω? Μια πόλη, μια ομάδα, μια έφεση, μια κλάψα. Έτσι λένε οι Ηρακλειδείς. Καλώς, άρεσε. Μ' άρεσε αυτό, μ' άρεσε. Μια πόλη, μια ομάδα, μια έφεση, μια κλάψα. Μια Καρατζίδη, μια Ζενιβάνο, μια Πολυπάνο, μια τέτοια. Μια λοιπόν, κούτη, ένα πράγμα. Τώρα εγώ που λοιπόν σε που τρώω στα αυγά γιατί κάνω δίαιτα, τι να σε κάνω, ρε μπα. Πατάζει με αυγά ένα χαμένο φαγητό και έβαλε και λουκάνικα μέσα με το μάρα μου. Μην πάμε, σταμάτα να φύγουμε και από εδώ, μην πάμε. Μην πάμε, μην πάμε, σε παρακαλώ. Μην. Και να τρώνε παοξιρές κουρασάν τσάμπιον, να ξέρεις. Κουρασάν να πάμε και λοιπόν, θέλω να πω ένα πράγμα. Για τον Ερακλή δεν χρειάζεται να πω, εντάξει, ναι, τα πάω σε λευκά, όλα καλά, εκεί πέρα λίγο κρύο το νερό, τι αλλά λίγο, δεν πειράζει, να τσιτωθούμε λίγο, να σφίξει το δέρμα, γιατί πολύ τα ρίτια θα έχουμε κάνει με τα λίπη που τρώμε. Τα πήρε κανένα κανάλι τα παιχνίδια? Ορίστε. Τηλεοπτικά τα πήρε κάποιο κανάλι τα παιχνίδια? Εμείς έχουμε Ερακλή στη VTV. Δεν χρειάζεται, συνδρομητικό, είναι 2 ευρώ το μήνα, ζάμπα. Τα βλέπουμε όλα. Βασικά δεν θα τα δούμε, γιατί εμείς πηγαίνουμε κιόλας. Όσοι είμαστε πηγαίνουμε. Να ξέρουμε, ρε φίλοι, και εμείς μαγαζί, να ξέρουμε να τα βάζουμε αν είναι. Άμα είναι Ηρακλής TV, έχουμε εγώ. Λοιπόν, θέλω να πω ένα πράγμα. Να οικονομήσουμε. Για μένα ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Και οι πιο πολλοί φίλοι μου ΠΑΟΞίδες και Ριανίνοι, γι' αυτό παίρνω το τηλέφωνο για να τους κάνω χωλιάμα λίγο. Και για το χωλιάμα είναι αυτό που ζούμε όλοι, έτσι δεν είναι? Ωραία. Απλά να μην είμαστε λίγο, να μην είμαστε πολύ, να μην βρίζουμε, να μην κάνουμε. Κατάλαβε τι λέω? Να μην σκοτώνουμε, να μην μαχαιρώνουμε. Ναι, αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τώρα να κάνω εγώ να μαχαιρωθώ για οπαδό. Για την κόμμα να μου να μαχαιρωθώ. Αλλά όχι για τον οπαδό. Κατάλαβε, είσαι πάω, κασέ, μαχαιρώσω. Δηλαδή, κρίμα δεν είναι. Και για την κόμμα να δει και κάτω να μαχαιρωθεί, μπορεί να βρει άλλη. Δίκιο έχει και αυτό. Α, το για τον παπά μου, για την αδερφή μου, ναι. Μόνο για... Και για το παιδί μου που δεν έχω. Ή μπορεί να έχω κανένα στην Ουκρανία, δεν ξέρω. Εκεί πέρα που πήγα, δεν ξέρω. Μπορεί να έχω κάνει 6-10. Α, μπορεί να σα αφαιρέσει. Μάλιστα. Ωραίο. Μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, άκουγα σε πω. Θέλω να σου πω ένα πράγμα. Να πεις. Θέλω να μου πει την αλήθεια. Ναι. Αλλά θα μου πει την αλήθεια. Γιατί πολλέ φορέ γυρίστρουλα. Είμαι. Και καλά κάνει. Τι να κάνω, λέγε, ναι. Και δεν έχεις και δραματικότητα. Ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο Άγιος ΠΑΟΚ το αξίζει το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό που λένε για το αου αου και θα πάμε και να μην πάμε. Ναι. Δηλαδή, εσύ κι άλλη θέση. Δηλαδή, ναι. Τι θα λένε να μην πάμε δηλαδή. Αφού θα πάνε. Ναι. Και θέλω να πω ένα πράγμα και να μου πεις τη γνώμη σου. Ναι. Τελευταίο. Τελευταίο. Και μετά πάρει άλλη γραμμή. Ναι. Όταν έλεγε ο κάθε παοξής ότι εγώ θέλω την ΑΕΚ, εγώ ήμουν σε ένα μαγαζί με παοξίδες, ναι, και μόλις έβαλε χιλάρισα τον κόλ, ναι, η ΑΕΚ, ναι, όλοι φύγανε με το κεφάλι σκυμμένο και σηκώνομαι εγώ και σου λέω τι έγινε, ρε. Τώρα λέω, γιατί λέω δεν χαίρεστε, αφού λέω δεν θέλετε την ΑΕΚ, δεν θέλω τέτοιο. Τι είπανε? Δεν μιλήσανε και πήγανε με δίνουν κιόλας. Να σε δίνουν. Γιατί δεν ήμουν μόνος και ήταν καμιά πενταριά. Και δεν λέω λάθος το λέω, ρε. Αλλά δεν εξηγήσουν πάντα. Δεν είχαν ούτε τη δύναμη να με δίνουν 50 άτομα. Δεν είχαν το στένος. Δεν τους έβρισες κιόλας, εντάξει. Κάτω τη σημαία. Κάτω τη σημαία. Πες μου λίγο, εκεί πέρα στο μαγαζί που ήσουν και έβλεπε στο μάτι, το έζησε? Εγώ, ναι. Σαν κλαμμένα μου. Σαν μαρουλόδινα ήταν. Τουλάχιστον αυτό. Ναι. Σε παραδέχομαι που το παραδέχτηκε. Τι να πω, ψέματα.
Φύγε, θα μας πιάσουν. Θα μας πιάσει τροχέα, φύγε. Μας ξελίγωσες με τα λουκάνικα Φραγκφούρτης εκεί και Τζουμαγιάς, φύγε. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Πα. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι. Εγώ μιλάω. Ναι, εσείς. Κώστας Παοκτζής. Είχα να πάρω καιρό, παιδιά. Θα ήθελα να απαντήσω και εγώ στην ξαδελφούλα Τικούλα, την κομπλεξική, το χανούμπουρεκ, την τροπή της προσφυγιάς, ότι η διαφορά μας με την ΑΕΚ είναι... η ΑΕΚ ήταν σε όλα τα αθλήματα γάμα εθνική, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, και αυτό στη γάμα εθνική πόλη, γάμα εθνική πόλο δεν είχανε. Τι να μας πούνε, που δεν γεμίζουν ούτε ταξί στην Αθήνα, ότι είναι ο Ηρακλής στη Θεσσαλονίκη που δεν γεμίζει ούτε ταξί, είναι οι ΑΕΚτζίδες στην Αθήνα. 60.000 πήγανε προχθές όμως. Πανηγυρτζίδες, και μέσα θα ήταν και τα αδέλφια του Σιγάβρη να γιορτάσουν μαζί το πρωτάθλημα που δεν το πήραμε εμείς. Εσύ το πρωτάθλημα. Στο συλλαλητήριο πήγες που κάναμε. Είχα ανέβει, αν και με από Αθήνα, ανέβηκα για το συλλαλητήριο. Αθηναίος είσαι, ρε Σοβρομόσκυλο, Αθηναίος είσαι. Ζω ανάμεσά τους κιόλας. Αλλά αυτή είναι η διαφορά μας. Μπορεί να έχουμε δύο πρωταθλήματα που λένε σε 92 χρόνια. Αλλά πάω και είμαστε και στο τάβλι και στον Μπαρμπούτι και παντού. Στο βόλεϊ. Είμαστε ναι. Αυτοκρατορία στο βόλεϊ, μπάσκετ δυνατή. Με το 1/10 του μπάτζετ που έχει η Κούλα τους νικήσαμε μέσα έξω. Βόλεϊ, αυτοκρατορία, handball, πάμε για πρωτάθλημα. Ενώ οι αεξίδες γάμα εθνική σε όλα τα σπορ και μας βγάζουν γλώσσα. Και χάρισμά του στο κύπελο 12 Μαΐου. Αυτά που έγιναν πέρσι στο Βόλο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα γίνουν φέτος στο ΆΚΑ. Πέρσι στο Βόλο φύγανε οι μισοί, φέτος θα φύγουν όλοι. Και θα τους πάρουμε όλους μαζί μας. Μπορεί να χάσαμε πρωτάθλημα, χάρισμά τους, αλλά θα τους πάρουμε μαζί μας την κόλαση. Το Brexit είναι σίγουρο. Θα κάνουν να δουν οι ελληνικές ομάδες σε Ευρώπη καμιά εικοσαετία. Μαζί στην κόλαση, όλοι μαζί. Να βάλουν μυαλό. Μπορεί να πήραν πρωτάθλημα, αλλά σε τον Champions League δεν θα δουν ποτέ. Ούτε αυτοί ούτε οι γαύροι. Αρκετά ανοιχτικά με το ΠΟΚ 40 χρόνια. Φέτος η τιμωρία και ο Πέλικης θα πέσει βαρύς. Φίλε, έτσι για να μάθουν να βγάζουν γλώσσα. Φίλε, θέλω να σε γνωρίσω. Πολύ ευχαρίστω, Κωστή. Όταν ανέβω Θεσσαλονίκη. Πάρε τηλέφωνο. Τελευταία αγωνιστική με το Πλατανιά θα ανέβω σίγουρα. Θέλω να σε γνωρίσω εσένα. Θα τα πούμε, Κωστή. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Μ' αρέσει. Θα το κανονίσουμε. Φιλιά, θέλω να το γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος είναι δικός μου άνθρωπος. Α, τέτοιο παόξι, ναι. Καλτ. Έτσι. Καλτ. Αυτό το παόξι θέλω. Τώρα με βγει ο άλλος με τη γυναικεία φωνή, κύριε Ραπτόπουλε, ναι, γιατί μας αποκλείσανε. Πηγόμενά μου, το φτερό της αυτής της Always είχε ματωμένο. Τι να κάνω. Πώς είπατε, κύριε. Έχουμε. Καλημέρα, ναι. Τρεις γραμμές τελευταίες, μάλιστα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, άρεσε εσείς, ναι. Αριανός. Οχ. Όχι, εντάξει, πήρα να μιλήσω σωστά. Σχετικά με το θέμα με το έψιλον. Ναι, ρε φίλε, για βάλε μας σε μία. Λοιπόν, έχει τα θετικά του, αυτό έχει τα αρνητικά του. Ναι. Πες τα θετικά πρώτα. Λοιπόν, τα θετικά ποια είναι. Τα θετικά είναι πως μιλάω για τον κόσμο που είναι είτε μακριά από τη Θεσσαλονίκη στο εξωτερικό, θα είναι μια διευκόλυνση δωρεάν από ένα web TV και λοιπά. Ο κόσμος θέλει να βλέπει τον Άρη, το έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, ακόμα και σε αυτές τις κατηγορίες, πόσο ψαχνόταν να βλέπει την ομάδα και λοιπά. Αυτό είναι ένα θετικό. Ο Θεσσαλονικιός όμως Αριανός. Κάτσε να πάμε και το Θεσσαλονικιό, ναι. Ο Θεσσαλονικιός από του χρόνου θα πρέπει να είναι στο γήπεδο σχεδόν κάθε αγωνιστική. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τον αφορά τόσο το για να το δει. Θα πρέπει να τον αφορά το άλλο κομμάτι, δηλαδή στα αρνητικά. Όπως όλοι ξέρουμε, το έψιλον ξέρουμε όλοι πιανού είναι, ποιος κάνει τα κουμάντα κλπ. Εγώ δεν ξέρω. Ο Βουρσιώτης τα κάνει, ρε φίλε, τα κουμάντα. Ο γνωστός άγνωστος. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ δεν θέλω να πάρω λεφτά από αυτόνα. Τέτοιο ποσό δεν θα βρω πουθενά, εννοείται. Δεν θα μου το δώσει Νόβα, αλλά προτιμώ να είμαι στην Νόβα αυτό. Και τα λεφτά να βγουν από τα εισιτήρια που θα βγαίνουν από τους χορηγούς. Να πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Χεστείτε στο τάλιρο από τα εισιτήρια, ναι. Το τάλιρο εντάξει, του χρόνου δεν ξέρω πώς θα φάρει. Ελπίζω να είναι τάλιρο να πάει ο κόσμος. Τι θα παρακαλάω να ανέβει το εισιτήριο, να δυσκολεύει το κόσμος και να πηγαίνει. Ο κόσμος, φίλε, έχει ένστικτο και αν δει μια κατάσταση που να βγάζει υγεία θα πάει και θα σε ρίξει. Άκουσες κανέναν Αριανό να διαμαρτύρεται, ρε. Δεν άκουσα.
Μόνο ο Χατζηλάκος διαμαρτύρεται. Α, τη μάντρα. Είναι ανάγκη να πάμε με τη μάζα. Ο καθένας έχει τη δικιά του γνώμη. Δεν τον νοιάζει αυτό. Τι να κάνω. Άμα θέλουν άλλοι χορηγίες από το Σαββίδι, μην πάνε στο γήπεδο μετά και λένε Σαββίδι το ένα και το άλλο μέσα στον αέρα να μην βρίσω κιόλα. Απλά είναι τα πράγματα. Σήμερα είδαμε τον Άρη που θέλαμε χαλαρό και ταπεινό να νικάει εύκολα. Να περάσουμε και τον Όφη για το γόητρο, να ανέβουμε και βλέπουμε από Αύγουστο Ιούλιο αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είδες Χατζηνάκο. Τσάμπα φώναζες. Ούτε Αύγουστο ούτε Ιούλιο θα τα δούμε. Τσάμπα μετά... φώναζες. Τι τσάμπα. Ο ΙΟ δεν έχει ο ΙΟ. Σε είπε. Σε λέει δεν αγουστάρω. Αυτό σε είπε. Δεν έκραξε κιόλα. Δεν έβγαλε το λαρίκι του πολύποδα να πούμε. Πρώτο-τελευταίο. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Εγώ αισθάνομαι άλλη υπευθυνότητα εδώ πέρα που έχω ένα μικρόφωνο. Τι να κάνουμε. Σε κάνω το άλλο μικρόφωνο. Τι να κάνουμε. Πρώτο-τελευταίο. Αισθάνομαι άλλη υπευθυνότητα. Ναι, και σοβαρά να είναι προ τον κόσμο. Ναι, ναι. Ναι, καλημέρα. Γεια σα. Λοιπόν, μετά καλημέρα σε όλου καταρχήν. Ναι, αλλά δεν σε ακούμε. Δεν με ακούς, γιατί δεν με ακούς. Ποιο? Τώρα με ακούς. Hands free έχεις, τι έχεις. Από Skype σε παίρνω από Αμερική. Α, λοιπόν, συγγνώμη. Καλημέρα. Έλα. Μ' ακούς τώρα, έτσι. Κάπως καλύτερα. Λοιπόν, με τα φιλαράκια μου, με το συμπολίτη, αυτά που έπαθα τον τελευταίο μήνα, γελάμε. Αλλά αυτό που δεν σκεφτήκαμε και έχω αρχίσει να το σκέφτομαι σοβαρά, είναι τι θα γίνει την επόμενη αγωνιστική σεζόν στο Άρης ΠΑΟΚ και στο ΠΑΟΚ Άρης. Ναι. Στο Κλεάνθης Βικελίδης Κάρης. 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 Ναι.